Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Σήμερα στην εκπομπή υπάρχει λύση. Ο Γιώργος Ρωμανιάς, ο εργατολόγος, και η Μαρία Ιρέντσου, η υφοροτεχνικός. Κοντά μας και η δικηγόρη Κατερίνα Φραγκάκη και ο Γιώργος Δεβελέκος. Και σήμερα θα βρούμε λύσεις και θα απαντήσουμε σε όλες τις δικές σας ερωτήσεις. Πάμε όμως πρώτα να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την Τρίτη και έως το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να εκδικαστεί στο δικαστήριο της Ανδριούπολης η έφεση κατά της απόφασης προφυλάκησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών που κατέθεσαν οι συνήγοροι υπεράσπισης έπειτα από αναβολή. Η Τουρκία οφείλει να σέβεται το διεθνές δίκαιο και να μην μετατρέπει μια καθημερινή διαδικασία σε εθνικό νομικό ζήτημα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοζιάς για την υπόθεση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Οφείλει να εφαρμόζει τα προβλεπόμενα από το διεθνές δίκαιο και το εθνικό διεθνές δίκαιο και να μην εξελίξει μια καθημερινή διαδικασία σε μεγάλο πολιτικό νομικό πρόβλημα. Από τις αρχές Μαΐου, οπότε και θα επιστρέψουν στην Αθήνα οι επικεφαλείς των θεσμών, προκειμένου να ολοκληρωθεί η τέταρτη αξιολόγηση μέχρι και το Eurogroup στις 22-21 Ιουνίου. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να συμφωνήσει με τους δανειστές της όχι μόνο το κλείσιμο των προαπαιτούμενων, αλλά και για τα μέτωπα που παραμένουν ανοιχτά. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους και το είδος, καθώς και τον βαθμό εποπτείας που θα υπάρχει στη μεταμνημόνια εποχή. Σήμερα θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνεδρίαση στη Βουλή για την υπόθεση της Ναβάρτης, η οποία θα ασχοληθεί μεταξύ άλλων με την εκλογή Προεδρίου. Ο κύριος Τουρνάρας, κληθής για το θέμα Ναβάρτης από το βήμα του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, δήλωσε «Λυπάμαι για αυτή τη χώρα». It's all lies. Lies addressed to us by three witnesses, unknown, hooded. I'm really sorry. I'm really sorry for this country. Θα έπρεπε να λυπάται για τη θητεία του ως Υπουργός Οικονομικών, τότε που η χώρα έχασε 150.000 θέσεις εργασίας. Και θα σας έλεγα επίσης ότι είναι ασυμβίβαστο το να χρησιμοποιεί κανείς την ιδιότητα του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας για να αναφέρεται σε προσωπικές υποθέσεις που έχει με τη δικαιοσύνη. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν ο κάθε ένας από εμάς, από το πόστο στο οποίο βρίσκεται, καθόταν και κοίταζε τη δουλειά. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, επισημένοντας ωστόσο ότι παρότι όλοι συμφωνούν πως το χρέος πρέπει να γίνει διαχειρίσιμο, αυτό που προέχει είναι η ανάπτυξη και η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. We are getting close to the end of the program in August. Therefore, I think it makes a lot of sense to look into the future. Greece has made good progress these last few years. The economy is growing again, competitiveness has returned. In any case, it would be for Greece to formulate a request, and for the time being, Greece has made it clear that it has no intention to do so. And looking at the market situation and the forecasts, it doesn't seem to be necessary. The Bank of Greece, which is independent and does not take instructions, advises that we should not neglect a precautionary credit line. Προεδρική γραμμή δεν μας δίνει λύσεις στο πρόβλημα. Μεταθέτει το πρόβλημα της εξάρτησης. Προεδρική γραμμή σημαίνει μια μνημονιακή κατάσταση. Διπλή αναδρομικά έρχονται με δικαστική απόφαση για 125.000 απόστρατους με δύο τρόπους. Ο πρώτος περιλαμβάνει επιστροφές έως 1.800 ευρώ, οι οποίες διεκδικούνται με αιτήσεις από όσους διαπιστώσουν ότι οι μειώσεις του νόμου 4093 επιβάλλονταν παρανόμως. Και ο δεύτερος περιλαμβάνει επιστροφές από 2.662 ευρώ έως και 12.805, τις οποίες δικαιούνται με απόφαση του ΣΤΕ, η οποία μάλιστα επιβάλλεται να εφαρμοστεί εντός 8 μηνών. Εντός του δευτέρου τριμήνου του τρέχοντος έτους θα κληθούν να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2017 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει και φέτος ηλεκτρονικά μέσω TaxisNet στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η φοροτεχνικός Σάνδρα Γεράγγελου μας εξηγεί ποιοι φορολογούμενοι πρέπει να επισκεφτούν τη ΔΟΗ πριν την υποβολή της δήλωσης.
κάθε περίπτωση υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις που ο πολίτης θα πρέπει να επισκεφτεί τη ΔΟΗ πριν την υποβολή της φορολογικής του δήλωσης. Για παράδειγμα, όσοι μέσα στο 2017 έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι υποχρέωση φορολογική δήλωση, έχουν δηλαδή κάποιο τεκμαρτό ή πραγματικό εισόδημα να δηλώσουν, θα πρέπει να επισκεφτούν την εφορία προκειμένου να πάρουν τον κλειδά αριθμό τους. Να κάνουν δηλαδή αίτηση για κωδικούς και να παραλάβουν από το Μητρό της ΔΟΗ τον κλειδά αριθμό τους. Από εκεί και πέρα, όσοι έχουν πραγματοποιήσει αλλαγές στην οικογενειακή τους κατάσταση, για παράδειγμα έχουν παντρευτεί ή έχουν χωρίσει ή έχουν υπογράψει σύμφωνο διαβίωσης, θα πρέπει πριν την υποβολή της φορολογικής τους δήλωσης να το δηλώσουν στο Μητρό και αυτό της ΔΟΗ. Και τέλος, βέβαια, και πάρα πολύ σημαντικό, όσοι μέσα στο 2017 είχαν ανίσπρακτα ενοίκια, θα πρέπει πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης να έχουν κινηθεί νομικά απέναντι στον ενοικιαστή και τα αντίγραφα της αγωγής που έχουν κάνει στον ενοικιαστή να τα καταθέσουν και στην ΔΟΗ, ούτως ώστε να ανοίξουν στο έντυπο Ε2 η κατάλληλη οικοδοκία που θα δηλωθούν τα ανίσπρακτα ενοίκια. Με αυτόν τον τρόπο, για το ποσό το οποίο δεν έχουν εισπράξει, δεν θα φορολογηθούν, άρα θα πληρώσουν φόρο μόνο για τα ενοίκια που εισέπραξαν μέσα στο 2017 και όταν εισπράξουν και τα ποσά που τους οφείλονται θα φορολογηθούν στην εκάστοτε χρονιά. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό που μας το έχει τονίσει πάρα πολλές φορές η κυρία Γεράγγελου. Από εδώ και αρκετό καιρό μας το λέει και μου έχει αποτυπωθεί πάρα πολύ, διότι δεν σημαίνει ότι επειδή δεν τα έχω εισπράξει ότι δεν θα φορολογηθώ. Πρέπει να κάπως να φαίνεται. Σαφώς. Εάν δεν ακολουθήσω την νομική οδό, η άλλη επιλογή που έχω είναι να δηλώσω κανονικά, σαν να έχω εισπράξει τα ενοίκια, να φορολογηθώ και βέβαια να κυνηγήσω τον ενοικιαστή για να εισπράξω τα ενοίκια μου. Για το τι πρέπει να προσέχουν οι δανειολήπτες όταν διαπραγματεύονται με τις τράπεζες, μας εξήγησε η δικηγόρος Νανά Παπαδογεωργάκη. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Οι διαπραγματεύσεις που κάνουμε με την τράπεζα ξεκινάνε καταρχάς από μια δική μας έγγραφη πρόταση. Όχι στον αέρα, τίποτα δεν ισχύει όταν είναι προφορικό. Υποβάλλουμε ένα αίτημα με βάση τα εισοδήματά μας, με βάση την ακίνητη περιουσία μας και ζητάμε ρύθμιση με την τράπεζα. Εφόσον λοιπόν υπάρξουν διαπραγματεύσεις, γιατί σίγουρα η τράπεζα θα αντιπροτείνουμε κι εμείς, μπορεί να μας ζητήσει και άλλα στοιχεία συμπληρωματικά, αν υπάρχουν θέματα υγείας, αν υπάρχει ανεργία στην οικογένεια, τα προσκομίζουμε όλα. Είμαστε λοιπόν σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης. Από εκεί και πέρα, όταν θα έρθει η τελική πρόταση μετά από τις διαπραγματεύσεις από την τράπεζα, εμείς πρέπει να είμαστε σε θέση να καταλαβαίνουμε τι μας προτείνει η τράπεζα και να είμαστε σε θέση να πληρώσουμε αυτό το οποίο μας ζητείτε. Δηλαδή, πρέπει να ξέρουμε απολύτως ποια θα είναι η μηνιαία δόση, ποιο θα είναι το επιτόκιο, γιατί πολλοί πάνε και υπογράφουν ρυθμίσεις και μετά έρχονται και μας λένε και τους ρωτάμε με τι επιτόκιο, α, δεν ρωτήσαμε. Και μετά η τράπεζα μόνη της... Άρα είναι καλό να γνωρίζουμε στην πρόταση που κάνουμε αυτά τα πολύ βασικά σημεία, γι' αυτό και όλα σας τα τονίζουμε. Ακριβώς. Και για τη μηνιαία δόση και για το επιτόκιο. Και για το επιτόκιο. Αν η καταβολή θα ξεκινήσει τώρα άμεσα, γιατί μπορεί άμεσα να μην μπορώ να ξεκινήσω να πληρώνω. Μπορεί να έχω κάποιες άλλες ρυθμίσεις, οι οποίες ας πούμε τελειώνουν σε 2 μήνες. Πολύ ωραία. Και έχω ζητήσει από την τράπεζα, ξέρετε, επειδή έχω άλλη ρύθμιση σε εξέλιξη με δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία, σας παρακαλώ η ρύθμιση να ξεκινήσει από τον Απρίλιο, από τον Μάιο. Άρα πρέπει να γνωρίζω πότε θα ξεκινήσω. Βεβαίως, και αν θα υπάρχει βεβαίως αυτή η περίοδος. Και η περίοδος χάρτος, γιατί μπορεί και να μην υπάρχει. Επίσης, να ξέρω αν μου γίνεται κάποια διαγραφή. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνω σε μια διαδικασία, να υπογράψω μια ρύθμιση και να μην ξέρω ποια είναι η βασική όρη αυτής της ρύθμισης. Και τι πάω να διεκδικήσω και να πετύχω. Βεβαίως. Και αν η δόση αυτή μπορεί να τη σηκώσω τη δόση. Γιατί μπορεί η τράπεζα να λέει αυτή θα είναι η δόση, αλλά μπορεί εγώ να μην μπορώ να τη σηκώσω αυτή τη δόση. Και ξαναλέω, αυτό σε μια συνολική αξιολόγηση που θα κάνουν οι άνθρωποι που θα πάνε στις τράπεζες, πρέπει να τα βάλουν κάτω με σειρά και προγραμματισμό. Η δόση, τι ποσό, ποιο είναι το επιτόκιο, αν θα υπάρχει περίοδος χάριτος, αν μου έχουν διαγράψει, μου έχουν κουρέψει, μου έχουν μειώσει κάτι, σε τόκους, οτιδήποτε. Έχουμε πει πολλές φορές και από αυτή την εκπομπή ότι οι τόκοι δεν διαγράφονται ούτε κουρεύονται όταν υπάρχουν δάνεια με εμπράγματες εξασφαλίσεις. Ολοκληρώθηκε η τελετή απονομής των βραβείων. Με Όσκαρ καλύτερης ταινίας βραβεύτηκε η Μορφή του νερού, που ήταν και το φαβορί, η οποία έλαβε και το Όσκαρ σκηνοθεσίας.
Με την βράβευση με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας του αλληγορικού παραμυθιού «Η μορφή του νερού» του Γκιγέρμο Ντελτόρο, ολοκληρώθηκε η φαντασμαγορική τελετή των 90 βραβείων της Ακαδημίας του Αμερικανικού Κινηματογράφου. Ο Μεξικανός δημιουργός βραβεύτηκε με το Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η ταινία συνολικά απέσπασε 4 βραβεία από τα 13 για τα οποία είχε προταθεί. Κέρδισε Όσκαρ μουσικής για το μουσικό ποίημα του Αλεξάντερ Ντεσπλά, καθώς και Όσκαρ σκηνογραφίας. «Νομίζω ότι το ωραιότερο πράγμα είναι να σβήνουμε τα όρια», δήλωσε ενθουσιασμένος μετά τη βράβευσή του ο Ντελτόρο. Το βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Frances McDormand για την οργισμένη ερμηνεία της στην ταινία «Τρεις πινακίδες έξω από το Ebbing, Μιζούρι». Για την ερμηνεία του στην ίδια ταινία βραβεύτηκε με το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου ο Σαμ Ρόκουελ. Το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου απονεμήθηκε στον Γκάρι Όλντμαν για την εκπληκτική μεταμόρφωσή του σε Winston Churchill στην ταινία του Τζο Ράιτ «Η πιο σκοτεινή ώρα». Όσκαρ δεύτερου γυναικείου ρόλου απονεμήθηκε στην Άλισον Τζάνι για την ερμηνεία της ως καταπιεστική μητέρα στην ταινία «Εγώ η Τόνια» του Κρέγκ Γκιλέσπι. Και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε περισσότερες διεθνείς ειδήσεις. Μεγαλώνει ο κατάλογος των αμάχων που χάνουν τη ζωή τους στην Ανατολική Γούτα της Συρίας. Όπως ανακοίνωσε το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμη τουλάχιστον 14 άμαχοι σκοτώθηκαν από νέες αεροπορικές επιδρομές των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων. Την ίδια ώρα χιλιάδες άμαχοι εγκαταλείπουν την περιοχή, ενώ οι δυνάμεις του καθεστώτος Άσαντ ελέγχουν πλέον το 25%. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 τραυματίστηκαν όταν κατέρευσε ένα μέρος πολυκατοικίας στην Δυτική Πολωνία, στην πόλη Πόζναν. Τα αίτια της κατάρρευσης δεν είναι ακόμη γνωστά, ωστόσο σύμφωνα με τις αρχές ενδεχομένως να οφείλεται σε διαρροή γκαζιού. Με το συντριπτικό ποσοστό του 71,6%, οι Ελβετοί ψήφισαν υπέρ της υποχρεωτικής πληρωμής τελών για τη δημόσια ραδιοτηλεόραση, όταν μόλις το 28,4% ψήφισε κατά. Το δημοψήφισμα είχε δρομολογηθεί μετά από καμπάνια της δεξιάς και υπέρμαχων της ελεύθερης αγοράς, οι οποίοι υποστήριζαν πως το δίκτυο της κρατικής τηλεόρασης επιβαρύνει τον ιδιωτικό τομέα που δεν μπορεί να αναπτυχθεί στην μικρή εγχώρια αγορά των 8,4 εκατομμυρίων κατοίκων. Η άποψη της πλειοψηφίας των Ελβετών, ωστόσο, ήταν διαφορετική. Έτσι, το μέσο ελβετικό νοικοκυριό θα συνεχίσει να πληρώνει ετησίως περίπου 390 ευρώ για την κρατική ραδιοτηλεόραση, που διαθέτει 7 τηλεοπτικά κανάλια, 15 ραδιοφωνικούς σταθμούς και πολλές ιστοσελίδες. Αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθούν χρήσιμες πληροφορίες.
το μείον 1,65%. Η Ματίνα Χαρκοφτάκη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Σοφία. Δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα για το ελληνικό χρηματιστήριο που συνεχίζει τις απώλειες στον απόϊχο και της συνεδρίασης της Παρασκευής. Βλέπουμε τον τραπεζικό κλάδο να ασκεί σημαντικές αρνητικές πιέσεις στο ελληνικό χρηματιστήριο, με το γενικό δείκτη να έχει πέσει κάτω από τις 800 μονάδες, Σοφία. Βλέπουμε στις 799. Τώρα να δούμε με μία ματιά την εικόνα. 17 μετοχές μόλις καταγράφουν άνοδο, 90 υποχωρούν, ενώ 13 παραμένουν αμετάβλητες. Να δούμε με μια ματιά τι συμβαίνει και στο τραπεζικό κλάδο. Στο κόκκινο λοιπόν και οι 4 μετοχές του... των συστημικών τραπεζών. Η Εθνική Τράπεζα υποχωρεί 1,4%, απώλειες και για τη Eurobank 0,6%, στο κόκκινο και η Alpha Bank 0,21%. Βλέπουμε λοιπόν και οι υπόλοιποι τίτλοι να υποχωρούν, από ό,τι βλέπω ο ΠΑΠΟΤΕ και η Τράπεζα Πειραιός. Δεν είναι καλή μέρα για το ελληνικό χρηματιστήριο, που να σημειώσουμε και πάλι, Σοφία, έπεσε κάτω από τις 800 μονάδες. Τώρα με μία ματιά να δούμε πώς διαμορφώνονται και οι δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Εκεί βλέπουμε μεικτά τα πρόσημα, κυρίως αρνητικά. Τώρα όσον αφορά στην προσυνεδρίαση της Wall Street, και αυτή είναι με αρνητικά πρόσημα, βλέπουμε το γενικότερο αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές επηρεάζει κατ' επέκταση και το ελληνικό χρηματιστήριο, σε μια συνεδρίαση που είναι έντονα πιεστική για το γενικό δείχτη. Σοφία. Ματίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και δεν ξεχνάμε δεύτερη εβδομάδα του διαγωνισμού μας. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Hero's Weight. Διαθέτει ξυπνητήρι και είναι αδιάβροχο. Το τζάμι του είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό κρύσταλλο για να μην χαράζετε. Τηλεφωνήστε τώρα από σταθερό ή κινητό τηλέφωνο στο 901-901-4135. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, ή μπορείτε να στείλετε και γραπτό μήνυμα στο 54777, γράφοντας αλφαρό κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει και η κλήρωση στην εκπομπή SBC Live. Σήμερα κοντά μας, εδώ στην εκπομπή μας, είναι η Μαρία Ιρέντσου, είναι η φοροτεχνικός μας. Καλησπέρα, Μαρία μου. Καλησπέρα, καλή Σοφία. Εβδομάδα, Κατερίνα Φραγκάκη. Καλησπέρα, Σοφία. Γιώργος Δεβελέκος, ο δικηγόρος μας. Καλησπέρα, Γιώργο μου. Καλησπέρα, Σοφία. Δάνεια, φορολογικά, ασφαλιστικά. Εδώ κάθε απόγευμα βρίσκουμε λύσεις και δίνουμε απαντήσεις σε όλες βεβαίως τις δικές σας ερωτήσεις. Το 909-901-5035 τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Τώρα, φορολογικά, να ξεκινήσουμε με κάτι ευχάριστο, δεν νομίζω. Άρα, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον έμφυα. Μαρία Ρέιτζου, ξέρεις, προσπαθώ. Θα ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα, δηλαδή. Έτσι. Σοφία μου, η αλήθεια είναι ότι αναμένουμε όλοι τις αλλαγές που θα υπάρξουν στους συντελεστές του έμφυα, γιατί μάλλον κατά εκεί πάει το σενάριο. Ή στα σενάρια που συζητιούνται, γιατί τελικά δεν έχουμε κάτι οριστικό ακόμη στα χέρια μας. Πάντως κάποιες περιοχές, λόγω για τις αλλαγές, θα πέσουν πάρα πολύ, και σε κάποιες άλλες θα ανέβει πάρα πολύ η αξία. Και αυτό γιατί υποτίθεται ότι βάση υπολογισμού του νέου ένφια είναι οι νέες αντικειμενικές αξίες που γίνονται σύμφωνα με τις πωλήσεις που γίνονται. Με τις τιμές που έχουν δώσει οι εκτιμητές που έχουν οριστεί από το Υπουργείο. Mm-hmm. Όμως υπάρχει και ένα άλλο θέμα που πρέπει να λύσει η ΑΔΕ και το Υπουργείο και οι αρμόδιοι. Επειδή πέσανε κατά κάποιο τρόπο έξω στον προϋπολογισμό, λόγω των κάποιων απαλλαγών που δόθηκαν, λόγω των καταστροφών, των σεισμών και χίλια δυο άλλα που έχουν συμβεί, αυτή τη στιγμή πρέπει να καλύψουν ένα άνοιγμα. Επίσης διαπιστώσαν και κάτι άλλο. Έχουν απόκληση όσον αφορά τον πρόσθετο φόρο που πληρώνει κάποιος να ξεπεράσει τα όρια, το συμπληρωματικό φόρο επί των ακινήτων. Ακριβώς. Γι' αυτό, γιατί, οποίο... ξέρεις, έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια, σπάνε την ψηλή κυριότητα. Εδώ είμαστε και τα συζητάμε και επικαρπία το τι γίνεται. Σωστά, Σοφία μου. Ο κόσμος, προκειμένου λοιπόν να μην επιβαρυνθεί το συμπληρωματικό φόρο, τι έκανε, μεταβίβαζε τα ακίνητα του την ψηλή κυριότητα στα συνήθως στα παιδιά του,
και την επικαρπία στους γονείς. Με αποτέλεσμα, οι αντικειμενικές αξίες δεν ξεπερνάγαν τα όρια ώστε να μπορέσουν να πληρώσουν το συμπληρωματικό φόρο. Το Υπουργείο, αυτή τη στιγμή, επειδή έχει εντοπίσει εκεί το πρόβλημα, ψάχνει να βρει ενδεχομένως κάποια λύση ώστε να μπορέσει και να υπολογίσει το συμπληρωματικό φόρο με άλλα δεδομένα. Δεν ξέρω αν μπορεί να τα συνδέσει τα δύο ακίνητα μεταξύ τους, γιατί δεν υπάρχει, έτσι όπως το σκέφτομαι, κάποια σύνδεση στο ε9, αλλά ενδεχομένως να αλλάξει τις κλίμακες για το συμπληρωματικό φόρο, Σοφία μου. Εδώ είμαστε, τα πάντα θα ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας. Πάντως σε αυτή τη στιγμή, Κατερίνα Φραγκάκη, Γιώργο Δεβελέκο, η μεγάλη αγωνία που έχουν οι γονείς είναι να μεταβιβάσουν τα κινητά τους, γιατί ακούνε για τις αντικειμενικές, αλλού θα πέσουν, αλλού θα ανέβουν. Τι θα γίνει, αλλά είναι και το πρόβλημα, Γιώργο Δεβελέκο, για την Εφραγκάκη, ότι δυστυχώς τα κίνητα έχουν και έναν αλφα δανεισμό πάνω τους. Και το θέμα είναι ότι οι γονείς ουσιαστικά αυτό που σκέφτονται είναι πώς να απαλλάξουν τα παιδιά τους από τα χρέη. Από τα χρέη, βέβαια. Διότι δυστυχώς φαίνεται ότι οι περισσότεροι Έλληνες δανείστηκαν, πήραν υπέρογκα ποσά, τα οποία δεν μπορούν δυστυχώς να αποπληρώσουν. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που βλέπουμε ότι πλέον γίνονται οι πληστηριασμοί. Και να πούμε ότι δεν γίνονται μόνο πληστηριασμοί των μεγαλοφιλετών, οι οποίοι είναι γνωστοί και είχαν τις τεράστιες βίλες. Γίνονται και πληστηριασμοί πολύ μικρότερων ακινήτων, τα οποία ακίνητα είχαν υπερκοστολογηθεί εκείνο το χρονικό διάστημα, πήραν οι άνθρωποι τεράστια δάνεια, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να τα αποπληρώσουν αυτά τα ποσά. Και βλέπουμε, να το πούμε και αυτό το γνωρίζει πολύ καλά και ο Γιώργος, ότι τα ειρηνοδικεία το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ αυστηρά. Βλέπουμε ότι δυστυχώς στις υποθέσεις που εμπλέκεται και ο ΕΦΚΑ, δηλαδή υπάρχουν και οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για το δικηγόρο. Και βλέπουμε πολλές περιπτώσεις να απορρίπτονται ακόμα και στις περιπτώσεις της προσωρινής. Υπάρχουν λοιπόν οι δικαστές, οι οποίοι προσπαθούν να δώσουν μία ανάσα σε αυτούς τους ανθρώπους, και οι άλλοι, οι οποίοι ίσως και ορθά βλέπουν ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι δεν έπρεπε να πάρουν το δάνειο, δεν έπρεπε να χρωστάνε τόσα πολλά χρήματα και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν αυτές τις περιπτώσεις. Και εκεί είναι η δική σου εκπομπή, Σοφία, που δίνει τη συμβουλή στους πολίτες ότι πρέπει να μην αφήνουν, να μην μείνουν με σταυρωμένα τα χέρια και να πούνε εντάξει, χάθηκε η δίκη, αλλά πάμε να κάνουμε μία ρύθμιση, ώστε τουλάχιστον με τη ρύθμιση να μπορέσουμε να μην χάσουμε το σπίτι μας, να δώσουμε μια τμηματική καταβολή για να μπορέσουμε τουλάχιστον να αποφύγουμε τον πληστηριασμό. Μας το έχετε μάθει και όλοι οι δικηγόροι, Γιώργο Δεβελέκο, το έχεις αναφέρει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτή την εκπομπή, να είμαστε και συνεργάσιμοι. Υπάρχει έννοια του συνεργάσιμου δανείου. Το έχουμε μάθει πλέον. Θέλουμε να είμαστε συνεργάσιμοι. Έστε λοιπόν, όπως λέει και η Κατερίνα Φραγκάκη, μια τμηματική καταβολή. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούν. Με άλλα δεδομένα πήραμε το δάνειο πριν ακριβώς, χρόνια. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε μισθό, είμαστε άνεργοι, έχουν πέσει κατά πάρα πολύ τα εισοδήματά μας, έχουν μειωθεί. Αλλά από την άλλη, σίγουρα δεν εγκαταλείπουμε και δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Λύσεις υπάρχουν. Λύσεις υπάρχουν πάντοτε. Ευτυχώς υπάρχουν και σε διάφορα θέματα που έρχονται και τα δικαστήρια. Δεν είναι μόνο αυτά που πολύ καλά περιέγραψε η συνάδελφος Κατερίνα Φραγκάκη με το ειρηνοδικείο, αυτά τα οποία βλέπουμε τους δικαστές συνεχώς να συρρυκνώνουν το πεδίο εφαρμογής πλέον όλων αυτών των πραγμάτων. Αλλά έχουμε και την απόφαση τώρα, και αυτό θα μπορούσαμε να τη συζητήσουμε και με τη φοροτέχνη μας, την 330 του 2018 που βγήκε τώρα το Συμβουλίο Επικρατείας, που μπορούν πλέον τα ζευγάρια να υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση. Έστω και αν είναι παντρεμένοι. Όχι, αυτό με τις χωριστές φορολογικές. Όλοι το θυμόμαστε ότι πάρα πολλές φορές είχαμε μέχρι τώρα, να είμαστε ειλικρινείς, και εικονικά διαζύγια. Έτσι. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το δηλαδή, μπαίνουν τα ζευγάρια αυτό, σε αυτό. Πόσο εύκολο. Και φορολογικά θα πάω. Πόσο εύκολο ή πόσο θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι η απόφαση του ΣΤΕ ανοίγει το δρόμο. Δεν είναι νόμος όμως. Υπάρχει ένα θέμα. Έτσι. Υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή, το 4172 και το άρθρο 67. Πρέπει να νομοθετηθεί, και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση των χρεών, είναι και η περίπτωση των κατοίκων εξωτερικού, Σοφία, που έχουμε πει κατά καιρούς ότι ο ένας εκ των δύο συζύγων είναι στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι περιπτώσεις λοιπόν πρέπει να συγκεντρωθούν και να γίνει μια μεταβολή σε αυτό το άρθρο. Και ουσιαστικά να πατήσουν πού, όπως είπαν και οι δικηγόροι σου, στο γεγονός ότι ο καθένας μπορεί να επιλέξει για τα ισοφυλές του, για τα εισοδήματά του, και να απεγκλωβιστεί από αυτή την υποχρέωση που έχει ο υπόχρεος ο σύζυγος. Είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα, έτσι. Είναι ευρωπαϊκό δικαίωμα. Άρα ουσιαστικά θέλουν να πετύχουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις για τον καθένα. Μέχρι τώρα
το πρόβλημα ποιο ήταν? Ήταν ότι δεν είχαν τη δυνατότητα πρακτικά, γιατί συσσωρευόντουσαν οι φορολογικές δηλώσεις στις εφορίες. Και εκεί πέρα δεν ήταν η αιτιολογία γιατί κάναμε κοινή δήλωση στην Ελλάδα. Η Ελλάδα νομίζω ότι ίσως είναι και η τελευταία ευρωπαϊκή χώρα που κάνει. Αν νόμιζε γιατί δηλώσεις. Έπρεπε να είναι υπόχρεος ο σύζυγος. Όχι, όχι, όχι. Μας παντρεύετε μέχρι εκεί. Τελειώνει η υποχρέωσή του. Λοιπόν, έτσι και αλλιώς. Έχει και τα φορολογικά βάρη. Έτσι και αλλιώς η καθαρίση είναι ξεχωριστή. Έχει όλα τα άλλα. Έχει όλα τα άλλα. Τώρα δεν θα έχει τίποτα. Φορολογικές δηλώσεις. Οι φορολογικές δηλώσεις, έτσι και αλλιώς τα τελευταία χρόνια, κάνουμε ξεχωριστή εκαθάριση. Δηλαδή, στο εκαθαριστικό αποτυπώνεται ξεχωριστά ο φόρος του συζύγου με τη συζύγου. Και οι δύο μπορούν να κάνουν διαχωρισμό φυλών που γνωρίζουν πολύ καλά και οι δικηγόροι, όταν μπορούν να πάνε, όπως ισχύει και για τις 120 δόσεις και στα δικαστήρια. Όμως δεν πάβει να είναι κοινή η δήλωση και εκεί δημιουργούνται θέματα. Δημιουργούνται θέματα γιατί ο σύζυγος μπορεί να οφείλει και η σύζυγος να έχει κάποια ακίνητα ενδεχομένως, που δεν φέρει εκείνη ευθύνη για τις οφειλές του συζύγου. Άρα δεν μπορεί αυτό να το συνδέει η νομοθεσία με υποχρέωση και αυτό για να οφείλεται μόνο και μόνο σε τυπικό κομμάτι του Υπουργείου, το οποίο η προϊσταμένη προϊσταμένη της Διεύθυνσης Εφαρμογής της ΑΔΕ είπε ξεκάθαρα ότι πλέον έχουμε την τεχνολογία, έχουμε τα μέσα και ενδύνατε από εδώ και στο εξής να κάνουμε, έτσι, να κάνουμε ξεχωριστές. Στέλνουν μηνύματα έτσι οι θεατές. Το θέμα είναι, υπάρχουν και καλά, υπάρχουν και κακά. Δεν σίγουρα. Θα πω. Και θα σε κάθε περίπτωση βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται έτσι και αλλιώς. Δηλαδή, έχουμε δει, μου έχει τύχει εμένα και στο γραφείο μου σαν υπόθεση, κάποιος δανειολήπτης να θέλει να υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη με τα υπερχρεωμένα και ο ίδιος να οφείλει για το δημόσιο. Η γυναίκα του να οφείλει σε τράπεζες. Και να κάνει κοινή αίτηση. Εκεί του συμφέρει το κοινό. Ενώ αντίθετα. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που σου λέει ότι όταν ο σύζυγος έχει υπερβολικά χρέη, όπως πολύ ωραία το είπε και τα λοιπά, για ποιο λόγο θα πρέπει η σύζυγος αυτό το πράγμα να τη δεσμεύει. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλά θέματα και από εδώ και από εκεί, δεν είναι απλή η περίπτωση. Αλλά πάντως αυτό άπτεται πάρα πολύ σωστά ευρωπαϊκό νόμο. Γι' αυτό έκανε αυτή τη. Θα μου επιτρέψετε βέβαια να ξέρετε ότι φορολογικά θα υπάρξει θέμα όσον αφορά τα τεκμήρια, Σοφία μου. Εκεί θα δυσκολευτεί, δεν μπορούμε να γλιτώσουμε. Θα δυσκολευτεί η νομοθεσία να βρει μια μέση λύση. Γιατί, τι γίνεται, όταν κάνουν κοινή δήλωση φορολογούμενοι. Δηλαδή είναι το σύνολο. Είναι το σύνολο των. Καταλάβετε. Μα γι' αυτό λέω τα καλά και τα κακά. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή κάπου πρέπει να βρουν μια μέση λύση. Στις αποδείξεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις με τον σύζυγο, πώς χτίζουμε τα φορολόγια. Να ζυγίσουν τελικά αν είναι υπέρ ή όχι. Να δίνει τη δυνατότητα είτε κοινή δήλωση. Είτε αν αυτό λοιπόν το δούμε εδώ, θα είμαστε και το παρακολουθούμε και βεβαίως θα ενημερώσουμε. Θα ζυγίσουμε και θα γράψουμε τα θετικά και τα αρνητικά, έτσι, τι γίνεται σε κοινή ή χωριστές δηλώσεις. Βεβαίως θα μείνουμε στο κομμάτι των οφειλών, Κατερίνα Φραγκάκη, και μαζί με τον κύριο Δεβελέκο, και θα δούμε, γιατί βλέπουμε ότι είναι σαν μάστιγα μέσα εισαγωγικά το θέμα των χρεών και βεβαίως η αποποίηση της κληρονομιάς. Οι γονείς λοιπόν έχουν μεγάλη αγωνία τι θα κάνουν στα χρέη, πώς θα τα κληρονομήσουν τα παιδιά τους. Και γίνεται, παιδιά, πραγματικά αυτό που συμβαίνει, αυτό που βλέπουμε και αυτό που μας ρωτάνε και οι τηλεθεατές, με την αποποίηση κληρονομίας είναι. Μα, Σοφία μου, γι' αυτό είπαμε ότι υπάρχει μεγάλο άγχος από μεγάλους ηλικιακά ανθρώπους, οι οποίοι έρχονται στα γραφεία μας, θα το έχει ζήσει σίγουρα και ο Γιώργος, που να σε ρωτάνε ουσιαστικά, δυστυχώς δανείστηκα, πήρα ένα τόσο μεγάλο ποσό. Ακριβώς. Τι μπορώ να κάνω, έβαλα εγγύητη το γιο μου, αλλά και να μην μπει εγγύητη στο παιδί. Από τη στιγμή που ο γονέας θα αποβιώσει, μετά όλα τα χρέη έρχονται στο παιδί. Και σου λέει, καλά και κακά, το καλά είπαμε. Και κακά. Τι πρέπει να κάνει το παιδί ώστε να απαλλαχθεί? Και βλέπουμε γι' αυτό ότι έχουν αυξηθεί τόσο πολύ οι αποποιήσεις κληρονομιάς. Μετά τον να το κύριο Γιώργο θα μείνουμε, διότι μας καλείτε, μας λέτε τι γίνεται με τα παιδιά, τι γίνεται με τα εγγόνια, πώς προχωράνε σε βαθμούς. Γιατί δεν γνωρίζουν εκεί. Γιατί για δεν βαθμούς, γνωρίζουν, γιατί υπάρχουν οι τάξεις. Θα τα εξηγήσουμε εμείς με πολύ απλό, για να μην σας λέμε τάξη 1, 2, 3, θα τα πούμε πολύ απλά. Τι πρέπει να κάνετε, τετράμινο, να το θυμάστε καλά, και θα τα δούμε όλα αναλυτικά ύστερα από τον τηλεθεατή μας. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Μια ερώτηση πάνω σε αυτό που λέτε να γίνουν χωριστές δηλώσεις συζύγων. Τα παιδιά πού θα μπουν? Γι' αυτό σας λέω, θα προκύψουν πάρα πολλά θέματα. Τα παιδιά ποιος θα τα δηλώνει, ποιος θα έχει τις φοροαπαλλαγές από τα τέκνα. Βέβαια αυτή τη στιγμή έτσι και αλλιώς είναι συνολικό το εισόδημα και η απαλλαγή πηγαίνει και στους δύο. Αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή αν κάποιος μισθωτός έχει τέκνα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος εκπίπτει τις έκπτωσεις των παιδιών. Άρα δεν νομίζω ότι εκεί θα κολλήσουν και θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι με τα τεκμήρια.
Εάν ο σύζυγος δεν έχει. Για τα επιδόματα, να δεχτώ το ερώτημά σας όσον αφορά τα επιδόματα. Ποιος θα τα διεκδικήσει. Εκεί όντως θα υπάρξει θέμα. Δηλαδή το επίδομα το Α21 που γνωρίζουμε, το επίδομα τέκνων. Εκεί θα προκύψει θέμα ποιος από τους δύο θα έχει το δικαίωμα να το διεκδικήσει. Πάντως νομίζω ότι θα υπάρχει δυνατότητα μεταξύ των δύο γονέων να επιλέξει. Να επιλέξει. Κοινή απόφαση. Θεωρώ ότι κάπως κινήσει συνενέσει. Ακριβώς. Δηλαδή θα πρέπει κοινή συνενέση, ίσως το πάμε ένα επίπεδο πάνω έτσι λίγο. Δηλαδή στο σκέλος που ρωτάει ο τηλεθεατής μας, έχω την αίσθηση ότι μάλλον καλή γνώμη δεν θα ισχύει, λέτε. Πώς είπατε, συγγνώμη. Θα ισχύει από τις δηλώσεις που θα κάνω με φέτος. Όχι, πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα χρειαστεί. Είναι νομολογία. Ναι, δεν είναι νόμος. Δεν είναι νόμος ακόμη. Όπως λένε εδώ και οι δικηγόροι, λέει και η κυρία Ρέντσιου, είναι καθαρά θέμα απόφαση δικαστηρίου. Είναι για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Είναι για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Εδώ θα είμαστε. Αν γίνει και νόμος, βεβαίως θα το αναφέρουμε. Αλλά βλέπετε είναι μεγάλη αγωνία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα σας. Γεια σας. Σας ακούμε. Έχω πάρει ένα δάνειο εδώ και 15 χρόνια, καταναλωτικό. Μάλιστα. Αυτό το πληρώνω κανονικά, ας πούμε, από την Alpha Bank. Όμως, κατά διαβολική σύμπτωση, τις προάλλες, εδώ και ένα μήνα περίπου, έβαλα σε ένα άλλο λογαριασμό τα χρήματα αυτά, το οποίο και εκείνο το διεκπεραιώνω, τα δίνω. Είχα πάρει δύο δάνεια. Βλέποντας, ειδοποιώντας κάποιο γραφείο με ειδοποίηση ότι δεν έβαλα τα χρήματα, πήγα στην τράπεζα συγκεκριμένη και έκανα μια αίτηση και μου είπαν ότι μου είχαν δώσει εδώ και 15 χρόνια μια κάρτα την οποία δεν ενεργοποίησα ποτέ, μα ποτέ, ούτε την χρησιμοποίησα ποτέ και μου είπαν ότι τα χρήματα αυτά που έβαλα, 360 ευρώ, θα τα χρησιμοποιήσουμε στην κάρτα αυτή. Δεν ξέρω τι να κάνω. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχε ας πούμε μία συνδρομή 260 ευρώ, εσείς δεν την ενεργοποίησατε ποτέ την κάρτα και ήρθανε... 360 ευρώ. Πώς? 250 ήταν υποχρέωση, μου έβαλε 360. 360. Και σήκωσε η τράπεζα από το λογαριασμό σου τα 360 ευρώ. Ναι, ναι. Και τα έβαλε σε μία κάρτα την οποία μου είχε δώσει. Ούτε την έχω την κάρτα εδώ και 15 χρόνια, ούτε τη χρησιμοποίησα ποτέ. Πήγατε στην τράπεζα. Ωραία. Είναι αυτές που ταχυδρομούσαν εκείνο το χρονικό διάστημα, ναι, προφανώς. Ναι, 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 την οποία εσείς την πετάξατε. Μια κάρτα, ας πούμε. Με το έτσι θέλω. Προφανώς και την πετάξατε την κάρτα αυτή. Σαφώς, μα δεν μπορεί να φέρει έναν που χρειάζεται. Κοιτάξτε, θα πάτε στη συγκεκριμένη τράπεζα, θα το θίξετε το ζήτημα, θα πείτε ότι εγώ δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ την κάρτα, να σας επιστρεφούν τα χρήματα. Και σε περίπτωση που δεν μπορέσατε να βγάλετε άκρη, εγώ θα σας συμβούλευα να πάτε και στο συνήγορο του καταναλωτή, να το θίξετε το συγκεκριμένο ζήτημα, γιατί είναι σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι θα βρείτε μια συμβιβαστική λύση με την τράπεζα. Δεν νομίζω δηλαδή να εμείνουν σε αυτή την απόφαση. Είναι παράλογο τελείως. Είναι τελείως παράλογο και γι' αυτό σας λέω... Από τη σύνταξή μου τι δίνω. Ναι, είναι τελείως παράλογο και θεωρώ ότι θα πάρετε πίσω τα χρήματα. Δηλαδή, σε ανάλογες περιπτώσεις, με μία αίτηση που γίνεται, επιστρέφετε το ποσό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και από τη στιγμή που είστε και τόσο σωστός προς την τράπεζα, δεν νομίζω να έχετε θέμα. Δεν έχω θέμα καθόλου. Ναι, μα δεν έχετε χρησιμοποιήσει καν την κάρτα. Και το ποσό είναι και αυτό. Το θυμάστε πολύ καλά. Ούτε την ενεργοποίησα. Ξέρετε, κάποτε με ένα φάκελο, έτοιμες προς χρήση, πριν χρόνια η τράπεζα... Όμως, Σοφία μου... Ακριβώς. Και καταλαβαίνετε, κάποιος δεν ήθελε, να την έκοβε, πούμε ότι δεν ήταν όλοι σαν τον τηλεθεατή μας. Οι περισσότεροι τις χρησιμοποιούσαν. Και ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε, ότι όταν το θέτουμε αυτό το ζήτημα στα δικαστήρια και λέμε ότι ο συγκεκριμένος πολίτης του την είχαν στείλει και θεώρησε ότι μπορεί να τη χρησιμοποιεί, δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο. Σου λέει, έπρεπε να ξέρεις ότι θα δημιουργήσει ένα χρέος και θα έπρεπε να αποπληρώσει το συγκεκριμένο χρέος. Και όλοι γνωρίζουμε με τι επιτόκια. Και άνω των 19% με ό,τι τεράστια επιτόκια. Ναι, αλλά ξέρετε, κάποτε τις στέλνανε έτοιμες προς χρήση, χωρίς κάποιο στοιχείο, χωρίς υπογραφές, χωρίς αν υπήρχε μια προέγκριση και σου στέλνανε κατευθείαν στο ATM και μπορούσε να κάνει. Ή σε παίρνανε τηλέφωνο και σου λέγανε, έλα να πάρεις το διακοπό δάνειο κτλ. Κάντε αυτό λοιπόν που σας είπαν εδώ οι δικηγόροι. Και εδώ είμαστε κανένα. Δηλαδή, να τον βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Αν θέλει κάποια παρέμβαση. Και εδώ είμαστε. Άλλο σε φάπαξ καταβολή μία φορά το ποσό αυτό. Οπότε νομίζω ότι γι' αυτό είναι και πολύ μικρό το ποσό που δεν θα δημιουργήσει θέμα.
Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Πολλές ερωτήσεις, θα το δούμε σε λίγο τι γίνεται. Για τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά στο κομμάτι των συντάξεων, επικουρικές συντάξεις, τι γίνεται και βεβαίως τι μειώσεις θα έρθουν στις συντάξεις και πότε θα τις δούμε αυτές. Ξέρω τη μεγάλη σας αγωνία στις αιτήσεις που κάνετε και τυπώνετε τα καθαριστικά, γιατί καλούν και τους λογιστές τώρα να καλέσουν να τυπώσουν από το 2016-2017. Γιώργο Δεβελέκο, θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Θα είναι και ο κύριος Ρωμανιάς κοντά μας. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Να συνεχίσουμε αυτό που ξεκινήσαμε, Κατερίνα Φραγκάκη, κύριο Δεβελέκο, με το κομμάτι της αποποίησης. Πολύ σημαντική. Αυτά που θα σας πω είναι πολύ σημαντικά, διότι πολύ χάνετε το τετράμινο. Ναι. Χάνουν το τετράμινο καθόλου. Είναι σαν να κάνω αποδοχή. Και είναι αποδοχή. Αποδοχή. Είναι μια ισοπηρή αποδοχή, ναι. Και δεν μπορεί ουσιαστικά με κάποιο τρόπο να ακυρωθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Γι' αυτό το λέμε και το ξαναλέμε ότι θα πρέπει να θυμούνται τους 4 μήνες. Καλύτερα μόλις γίνει ο θάνατος δυστυχώς να τρέξουν να κάνουν τη διαδικασία που δεν είναι και μια δύσκολη διαδικασία. Είναι πολύ απλή, μπορεί να μιλήσουν στο δικηγόρο τους ή και οι ίδιοι να κάνουν τη διαδικασία μέσω της αιτήσεως που χρειάζεται στο κατατόπου σε ειρηνοδικείο όπου έγινε ο θάνατος. Και με αυτόν τον τρόπο πολύ εύκολα να μπορέσουν να αποποιηθούν. Βεβαίως πάντα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι θα είναι καλό να πάρουν πρώτα μία συμβουλή ενός ειδικού, γιατί μπορεί τελικά να φανεί ότι είναι καλύτερα να αποδεχθούν παρά να αποποιηθούν σε κάποιες περιπτώσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια διαδικασία που πρέπει να ζυγίσεις. Πάρα πολλοί δεν γνωρίζουν εάν υπήρχαν χρέη. Δεν γνωρίζουν πέρα από την ακίνητη. Ακριβώς. Θέλει μια διαδικασία να δεις τελικά τι θα έρθει στο, τι θα κληρονομήσεις. Ή μπορεί υπόχρεοι να τρομοκρατούνται αδικαιολόγητα ανάλογα με τις τάξεις που είπες πριν πολύ σωστά. Δηλαδή, πρέπει να σκέφτεται ο κόσμος, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η διαδοχή επέρχεται κάθετα. Δηλαδή, από τον πατέρα στο γιο, από το γιο στο εγγόνι. Έτσι. Και κατόπιν έρχονται τα δικαιώματα εκπλαγίου, δηλαδή αδέρφια, ξαδέρφια κτλ. Άρα, να δούνε και τη σειρά. Ή να δούνε πάρα πολλές περιπτώσεις που είναι λεπτές όταν το παιδί είναι ανήλικο. Οπότε κάποιος άλλος το εκπροσωπεί. Και πρέπει να περιμένει μέχρι τα 18. Δικαστήριο και αυτά. Έτσι. Δεν πρέπει να τα αφήσουμε. Δηλαδή, αυτά όλα θέλουν μία προσοχή. Πάμε να τα δούμε, σας παρακαλώ πολύ, στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Έχουμε ετοιμάσει και ένα παράδειγμα, θα μας εξηγήσουν εδώ οι δικηγόροι. 4 μήνες. Το είπαμε, το τονίσαμε, κρατήστε το. Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά μέσα σε προθεσμία 4 μηνών. Από τη στιγμή που τη χάσουμε αυτή την προθεσμία, έχουμε κάνει αποδοχή. Έτσι. Έχει γίνει αποδοχή, σιωπηρή αποδοχή και ό,τι και να κάνουμε δεν μπορεί αυτό να τροποποιηθεί. Ούτε με δικαστήριο κάποια στιγμή. Όχι, ούτε με δικαστήριο, εκτός αν βρεθεί διαθήκη. Για κάποιο λόγο δεν γνώριζαν ότι υπάρχει διαθήκη και βρεθεί διαθήκη. Μόνο η οποία σε περίπτωση που θα βρεθεί διαθήκη. Ή αν είναι κάτοικος εξωτερικού. Όταν μιλάμε για κάτοικο εξωτερικού, ναι. Τότε σε αυτή την περίπτωση παρατείνεται και πάμε στο 1 έτος. Μόνο όμως αυτές τις 2 περιπτώσεις διαθήκης είναι κάτοικος εξωτερικού, διαφορετικά τετράμινο. Τετράμινο. Αλλιώς έχουμε κάνει σιωπηρή αποδοχή. Έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή και δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο για να τροποποιηθεί. Και είναι πράγματι πολύ σύντομο το τετράμινο, διότι αν σκεφτούμε ότι όταν φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, τι υποχρεώσεις έχουν οι κληρονόμοι του. Δηλαδή, να πρέπει να δηλωθεί ο θάνατος αμέσως στο ληξιαρχείο, μπορεί να παίρνει κάποιες συντάξεις που πρέπει στον ασφαλιστικό φορέα να το κλειδώσει αυτό, μην μπαίνουν άλλες συντάξεις, μην είναι υπόχρεος μετά να επιστρέψει. Πολλά θέματα. Και γι' αυτό το τετράμινο είναι, το ακούμε τετράμινο, έλα μωρέ, 4 μήνες. Έχουμε και διαγραφή αφημί, όπως μου λένε εδώ οι μοναδικοί μου συνεργάτες. Το ζήτημα είναι μοναδική, διαγραφή αφημί και πολύ βασικό να τονίσουν και οι δικηγόροι σας είναι ότι και για συμπερίπτωση που δεν έχουν να κληρονομήσουν κάτι, δηλαδή προς όφελός τους, κάποια χρήματα ή κάποιο ακίνητο, να πάνε να κάνουν αποποίηση γιατί μεταφέρονται τα χρέη στους κληρονόμους. Αν δεν υπάρξει αποποίηση. Γι' αυτό πρέπει να γίνει ο έλεγχος που θα κάνει ο δικηγόρος και να πούμε ότι χρειάζεται χρόνος. Δεν είναι απλό. Δεν θα πάμε στο δικηγόρο πριν παρέλθει το τετράμινο και θα πούμε τώρα κάνε τον έλεγχο στα υποθηκοφυλάκια. Πήγαινε στις εφορίες. Τρέξε στις τράπεζες. Ναι, είναι μόνο για τις τράπεζες, πολλές φορές για να μπορέσουν να πάρουμε τις βεβαιώσεις και να δείξουμε ότι πράγματι υπάρχει σχέση κτλ. Είναι ένας χρόνος που χρειάζεται, που είναι μεγάλος χρόνος, γι' αυτό θα πρέπει να τρέξουν. Ξέρουμε ότι είναι ένα δύσκολο χρονικό διάστημα για το συγκεκριμένο πρόσωπο, όμως από τη στιγμή που ενδιαφέρεται να μην έχει χρέη ή να μπορέσει να πάρει μια περιουσία την οποία θα μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει, να την εκποιήσει κτλ., θα πρέπει να πάει άμεσα στο δικηγόρο του για να μπορέσει να κάνει όλες τις διαδικασίες. Μετά τον κύριο Ηλία θα δείξουμε και παράδειγμα, θα σας δείξουμε σε κάρτες που έχουμε ετοιμάσει και βεβαίως θα μας εξηγήσουν εδώ οι δικηγόροι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, κύριε Ηλία.
Τι κάνετε. Ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Βεβαίως. Έχω εδώ παράλληλα με το ΙΚΑ που είχα, είμαι συνταξιούχος αυτή τη στιγμή, είχα κάνει και μια εταιρεία και είχα πληρώσει τέμβε 16 χρόνια και μπορώ να μάθω τι μπορούμε να κάνουμε αυτό αν είναι σαν παράλληλη σύνταξη και πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι από όλα αυτά. Κοιτάξτε, επαυξάνεται φυσικά, γιατί απλά αφορά παράλληλο χρόνο ασφάλισης. Αυτό πρέπει να το λάβετε υπόψη στο εξής. Ότι δεν λέμε, εφόσον έχουμε παράλληλο χρόνο ασφάλισης, έχουμε 16 χρόνια ΙΚΑ και 16 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχουμε 16 χρόνια, τέλος. Δηλαδή είναι αυτό. Απλά με τα διπλά, με την παράλληλη ασφάλιση, έχετε μια δυνατότητα για λίγο καλύτερη σύνταξη, για μεγαλύτερη σύνταξη. Αυτό φυσικά υπάρχει. Αλλά δεν σας επαυξάνει το χρόνο. Δεν πάνε αθροιστικά 16 και 16-32. Πάνε 16 χρόνια. Τη σύνταξη στο ΙΚΑ τώρα την έχω πάρει. Μάλιστα. Μάλιστα. Στο ΙΚΑ όταν λάβατε τη σύνταξη, είχατε γνωστοποιήσει και αυτόν τον παράλληλο... Ακούστε με λίγο. Είχατε γνωστοποιήσει και αυτόν τον παράλληλο χρόνο στο ΑΕ. Απλώς το είχαμε πει τότε, αλλά είχαμε παραμείνει τότε που την πήραμε ότι θα πάρουμε κάποια διπλή. Αυτό είναι, πράγματι. Πρέπει να γνωστοποιηθεί αυτός ο χρόνος, οπωσδήποτε, να γίνει αλληλογραφία μεταξύ του παλιού ΙΚΑ, γιατί πλέον έχουμε τον ΕΦΚΑ, μεταξύ του παλιού ΙΚΑ και του παλιού ΟΑΕ, να γίνει αυτό, ούτως ώστε να δείτε κάποια προσάυξη στη σύνταξή σας. Αυτό έχει ένα νόημα να γίνει. Μόνο αυτό μπορεί να γίνει τώρα. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Άλλο... δηλαδή δεν μετράει αθροιστικά να πούμε 16 και 16-32. Είναι παράλληλος χρόνος και άρα είναι τα 16 χρόνια. Μάλιστα. Δηλαδή, κάπως άλλη νομική πράξη, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Όχι, τίποτα. Μονάχα σε πολύ εξειδικευμένες περιπτώσεις, ας το λέγαμε επαγγελματιών, ας πούμε για παράδειγμα οι μουσικοί, οι οποίοι μουσικοί δουλεύουν ενδεχομένως με τα μεσονύκτιες ώρες. Εκεί υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις, αλλά για περιπτώσεις σαν τη δική σας όπως σας αναφέρθηκε, είναι παράλληλος χρόνος και δεν αθροίζονται αυτά. Βεβαίως μπορεί να συνυπολογιστεί ότι έχετε πληρώσει διπλές εισφορές στην ουσία για να πάρετε επαύξηση. Βέβαια, εγώ επειδή σκέφτομαι τώρα λίγο μεσαγωγικά το πονηρά, λέω μήπως του πούνε, φανεί, βεβαίως την έχει την επιχείρηση χρόνια. Ναι, αλλά δεν είχε γνωστοποιήσει το χρόνο του ΑΕ όταν πήρε τη σύνταξη. Μήπως τώρα που σου πούνε ότι έχεις παράλληλα και εργάζεσαι ενώ παίρνεις σύνταξη και σου κόψει το 60% της σύνταξης. Όχι. Όχι, γιατί δεν είναι έναρξη νέας δραστηριότητας. Αλλά... ήταν αυτά όλα, όλα σε προηγούμενο χρόνο. Μόνο για την επαύξηση παίζει ρόλο πια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Ηλία. Να είστε καλά, γεια. Γυρίζουμε για να δούμε το παράδειγμα για την αποποίηση. Παράδειγμα, λοιπόν, για να καταλάβουμε, γιατί τους λέμε για τάξη, θα το πούμε πολύ απλά. Αν πεθάνει κάποιος που είχε σύζυγο και δύο τέκνα και δύο αδέλφια, κατά ένα φραγκάκι, αποποιούνται πρώτα τα τέκνα και ο ή σύζυγος. Πολύ σημαντικό. Είμαι, λοιπόν, η πρώτη τάξη, για να τα λέμε, για να καταλαβαίνουν και οι τηλεθεατές μας. Μετά την αποποίηση αυτών ξεκινάει η τετράμινη προθεσμία αποποίησης των αδελφών του. Έτσι. Εδώ βάζουμε το προσοχή αυτό που είπε και ο κύριος Δεβελέκος και η κυρία Φραγκάκη. Αν τα τέκνα έχουν παιδιά, δηλαδή όπου ο ποδιός σας είχε εγγόνια μετά τα τέκνα, πρέπει να αποποιηθούν και τα εγγόνια και μετά τα αδέλφια έτσι, του. Αυτό δηλαδή είπαμε. Να το πούμε απλά. Πεθαίνει ο παππούς ή η γιαγιά. Θα πρέπει, αν πεθάνει ο παππούς, θα πρέπει να αποποιηθεί η γιαγιά, τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Και μετά τα αδέρφια του. Καταλάβεις, αυτές είναι οι τάξεις. Όμως, το ζήτημα είναι το εξής. Τα εγγόνια πολύ συχνά είναι ανήλικα. Και εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Ο κόσμος, λοιπόν, θεωρεί ότι επειδή είναι ανήλικα... Δεν χρειάζεται να κάνουν δεν κάτι. Χρειάζεται... Έλα όμως που θα πρέπει άμεσα τα εγγόνια, γιατί ξεκινάει η προθεσμία και για αυτά... μέσω δικαστηρίου που γίνεται, να δοθεί ουσιαστικά η άδεια στους γονείς, στα παιδιά δηλαδή του θανόντος, να επιτρέψει λοιπόν το δικαστήριο να αποποιηθούν και τα εγγόνια τα οποία είναι ανήλικα. Αν χαθεί το χρονικό διάστημα αυτό, τότε τα εγγόνια δεν μπορούν να αποποιηθούν. Το μόνο που μπορούν να κάνουν μέχρι την ηλικία από τα 18 τους έως τα 19 τους, θα πρέπει να αποδεχθούν με το ευεργέτημα όπως λέμε, όπου τότε θα γίνει μία καταγραφή της περιουσίας και τότε τα παιδιά θα δεχθούν το ενεργητικό της περιουσίας και όχι το παθητικό. Ερώτηση και που κάνουν. Αυτό μόνο, Σοφία μου, πριν κάνεις την ερώτηση, να τονίσουμε και για τη σύζυγο. Η σύζυγος που επιζεί του ανθρώπου που απεβίωσε κληρονομεί το 1 τέταρτο, τα 3 τέταρτα τα παιδιά, αν υπάρχουν παιδιά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, φτάνει έως το 1 δεύτερο.
αν υπάρχουν αδέρφια. Να το πούμε αυτό. Πολύ σημαντικό αυτό. Έχει σημασία επειδή. Επίσης, μας ρωτάνε, λέμε λοιπόν τετράμινο. Η σύζυγος λοιπόν έχει ένα περιθώριο 4 μηνών για να. Σε 2 μήνες πάει και κάνει αποποίηση. Πολύ ωραία. Τότε ξεκινάει το επόμενο τετράμινο. Τότε ξεκινάει το επόμενο. Άρα τετράμινο. Πρέπει να έχει σχέση με τους... Θα πρέπει, βέβαια, να το πούμε αυτό, να το γνωρίζει ο κόσμος, ότι θα πρέπει να έρχονται σε μια επικοινωνία με τους κληρονόμους, να ξέρουν πότε αποποιήθηκαν οι υπόλοιποι. Και εκεί είναι το ζήτημα, διότι φυσικά πολύ συχνά δεν είναι καλή η σχέση μεταξύ τους, ελληνικές οικογένειες και ανύπαρκτοι, δεν γνωρίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να μας έρχονται οι πελάτες μας και να μας λένε «Μα δεν ήξερα ότι είχε αποποιηθεί, ας πούμε, η σύζυγος και έρχομαι εγώ, αδερφός, ουσιαστικά να πάρω όλα τα χρέη πάνω μου». Γι' αυτό θα πρέπει γιατί να έρθουν σε μια τετράμινο, δεν το επικοινωνία γνώριζε, ή για καλό και για κακό να πάνε να αποποιηθούν για να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο. Ότι πέθανε ο άλλος. Δηλαδή, εφόσον γνωρίζουν ότι υπάρχουν τα χρέη, να πάνε να αποποιηθούν, να μην περιμένουν τα τετράμινα να περάσουν και πότε ουσιαστικά θα αποποιηθεί ο πρώτος στην τάξη για να έρθει η σειρά τους, να πάνε να αποποιηθούν άμεσα για να μην έχουν θέματα. Αυτή είναι η συμβουλή που μπορούμε να τους δώσουμε για να μην έχουν τα υπέρογκα χρέη τα οποία έχουν. Σε λίγο, μετά το διάλειμμα εδώ με την κυρία Φραγκάκη θα δούμε τι γίνεται όταν υπάρχει διαθήκη. Θα μας πει για τους χρόνους, τι πρέπει να προσέξουμε, τι ισχύει για τους κατοίκους εξωτερικού. Το είπαμε πριν από λίγο, θα το ξαναπούμε, Γιώργο Δεβελέκο. Και πώς γίνεται βεβαίως η αποποίηση. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και δεν ξεχνάμε δεύτερη εβδομάδα του διαγωνισμού μας. Όλοι εσείς που μας παρακολουθείτε θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε ένα ανδρικό ρολόι Heroes Weight. Διαθέτει ξυπνητήρι και είναι αδιάβροχο. Το τζάμι του είναι κατασκευασμένο από θεκτικό κρύσταλλο για να μην χαράζετε. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε τώρα από σταθερό ή κινητό στο 901-901-4135. Αφήστε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο ή στείλτε SMS στο 54777 γράφοντας αλφαρό κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Μαρτίου στις 7 το απόγευμα, όπου θα γίνει και κλήρωση στην εκπομπή SBC Live. Αφήνουμε τα ρολόγια, βεβαίως πρέπει πάντα να είμαστε ενημερωμένοι, να βλέπουμε την ώρα πότε θα βγούμε στη σύνταξη. Πότε θα μην χάσουμε το δικαστήριό μας και βεβαίως πότε θα πληρώσουμε τους φόρους, Μαρία Ρέντσιου. Συνεχίζουμε. Υπάρχει λύση για όλα εδώ, κοντά σας. Κάθε απόγευμα 901-901-5035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Για τα γραπτά μηνύματα, SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Γυρίζουμε γρήγορα στην αποποίηση. Δείξαμε το παράδειγμα. Εξηγήσαμε λοιπόν. Πολύ μεγάλη προσοχή. Εγώ θα το τονίσω σε κάθε εκπομπή εδώ και όταν ανοίγουμε αυτό το θέμα για την αποποίηση κληρονομιάς. 4 μήνες. 4 μήνες. Διαφορετικά θα βρεθούμε με τα κινητά και με τα ακίνητα και με όλα και με τα χρέη και με όλα και δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε τίποτα. Και αυτό που συζητάγαμε στο διάλειμμα και με τη Μαρία είναι ότι υπάρχουν αποφάσεις που ουσιαστικά έχουν ακυρώσει ουσιαστικά λόγω πλάνης την μη αποποίηση, την αποδοχή. Και γι' αυτό σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να αποτανθούν στο δικηγόρο. Βέβαια, είναι λίγες οι περιπτώσεις που ουσιαστικά ευδοκιμούν. Αλλά να πούμε, σε κάθε περίπτωση, γνωρίζοντας ότι έχει γίνει σιωπηρή αποδοχή, θα μπορέσουν να πάνε στο δικηγόρο και λόγω πλάνης ουσιαστικά να επικαλεστούν στο δικαστήριο, προκειμένου να μπορέσουν να αποποιηθούν, έστω και μετά την παρέλευση του τετραμήνου. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε. Παρακαλώ. Εγώ είμαι συνταξιούχος και έχω μία σύνταξη 700 ευρώ. Μάλιστα. Έχω ένα στεγαστικό δάνειο 250.000. Εάν πάω στον νόμο Κατσέρι, θεωρητικά το καλύτερο που μπορεί να πετύχω τι είναι? Λοιπόν, καταρχάς με 700 ευρώ, αυτό που βλέπουμε είναι... Καταρχάς, να μου πείτε το εξής. Ποια είναι η περιουσία σας? Τίποτα δεν έχω από περιουσία. Μόνο το σπίτι αυτό. Μόνο το σπίτι που ακίνητο. Το ακίνητο. Για το οποίο πήρε το δάνειο. Ναι. Λοιπόν, με 700 ευρώ σε πρώτη φάση αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να μπορέσετε να ενταχθείτε και από τη στιγμή που είστε συνταξιούχος, άρα δεν έχετε την εμπορική ιδιότητα, μπορείτε να ενταχθείτε. Βεβαίως, το θέμα μας με τα στεγαστικά δάνεια είναι το εξής, ότι ο δικαστής θα λάβει υπόψη την αντικειμενική αξία του ακινήτου
και δεν μπορεί να κατέβει για να κάνει διαγραφή πέραν της αντικειμενικής αξίας. Οι αντικειμενικές αξίες παραμένουν υψηλές, με αποτέλεσμα ο δικαστής από αυτό να πρέπει να λάβει υπόψη του τι θα συνέβαινε αν η τράπεζα μπορούσε να βγάλει στον πληστηριασμό το συγκεκριμένο ακίνητο. Άρα υπάρχει αρχή της ικανοποίησης του δανειστή και δεν μπορεί, δεσμεύεται ο δικαστής και δεν μπορεί να κάνει μεγάλη διαγραφή. Είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα σε ένα καταναλωτικό δάνειο, στο οποίο βεβαίως μπορεί ο δικαστής να κατέβει ακόμα, βλέπουμε μεγάλες διαγραφές να γίνονται. Όμως τα στεγαστικά δεσμεύεται ο δικαστής και δεν μπορεί να κάνει μεγάλη διαγραφή. Δηλαδή θα μου βγει μια δόση τέτοια που δεν θα μπορώ να την πληρώνω. Όχι, γιατί το λέτε αυτό, ο δικαστής θα λάβει υπόψη του. Άμα μου λέτε η αντικειμενική είναι 170.000. Είναι 170.000. Κάτω από τις 170 δεν μπορεί να κατέβει πάρα πολύ. Αλλά ναι, τη δόση σας θα μπορεί να τη βάλει σε ένα τέτοιο, ας πούμε, θα λάβει υπόψη του ποια είναι τα έξοδα διαβίωσης. Ποια είστε, 700 ευρώ, ναι, με τα χρήματα αυτή τη στιγμή, διαβίωσης, η δόση σας σε τι ύψος ανέρχεται. Η δόση σας είναι 250 ευρώ. Όχι, το δάνειο είναι 250.000. Τώρα πώς είναι η δόση, τι τώρα πληρώνετε. Δεν πληρώνω καθόλου. Τι πληρώνετε αυτή τη στιγμή. Ποια είναι η δόση σας αυτή τη στιγμή. Ορίστε, η δόση που, τώρα. Η δόση που τώρα, έχει... 1400. 1400. Με σύνταξη 700 ευρώ. Για όνομα του Θεού. Έχετε κάνει ρύθμιση ή έχετε μπιστολό κατσέρι. Όχι, τώρα δεν έχω, 5 μήνες απλήρωτο. Μα δεν πληρώνετε. Ακούστε λίγο. Από τη στιγμή που δεν πληρώνετε, ποια είναι η ηλικία σας. 65. Είστε 65. Ωραία, μπορεί να γίνει σε κάθε περίπτωση μια επιμήκυνση και θα γίνει και διαγραφή. Μην το αφήνετε όμως έτσι, διότι υπάρχει μεγάλος φόβος να βγει το σπίτι σας στον πληστηριασμό. Δεν προστατεύεται η πρώτη κατοικία και η μόνη λύση που έχετε αυτή τη στιγμή, πέραν της ρυθμίσεως, της εξοδικαστικής ρυθμίσεως που μπορείτε να κάνετε με την τράπεζα, αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ενταχθείτε στο νόμο Κατσέλη. Για να μπορέσετε να προστατεύσετε το σπίτι σας. Αλλιώς αυτή τη στιγμή είστε τελείως ακάλυπτοι. Που δεν μπορώ να την πληρώσω. Ο δικαστής δεν θα σας βγάλει δόση που δεν θα μπορέσετε. Θα λάβει υπόψη ποιο είναι το εισόδημά σας. Έτσι. Θα λάβει υπόψη ότι είναι 700 ευρώ. Έχετε σύζυγο. Ναι, ναι. Η σύζυγό σας τι εισόδημα. Δεν εργάζεται, δεν έχει σύνταξη. Τίποτα. Ούτε σύνταξη μηδενικό. Όχι. Μπορείτε να ενταχθείτε. Ναι, 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 ναι. Και μην το αφήνετε. Πρέπει να το κάνετε οπωσδήποτε. Θα τροποποιηθεί τον Απρίλιο από ό,τι φαίνεται ο νόμος Κατσέλη. Δεν ξέρω αν θα είναι Απρίλιος ή αργότερα. Θα γίνει πολύ πιο αυστηρά και θα γίνεται και άρση τραπεζικού απορρίτου. Είναι πράγματα τα οποία αλλάζουν. Θα πρέπει τώρα να ενταχθείτε, να συλλέξετε τα δικαιολογητικά, να ενταχθείτε στον νόμο. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντως, σίγουρα λύση δεν είναι να μην πληρώνουμε. 5 μήνες είναι απλήρωτο. Σοβαίνω, είδες τι ανέφερε ο άνθρωπος. Με 700 ευρώ σύνταξη, 1400 ευρώ η δόση. Δηλαδή, για όλο το οπωσδήποτε θα έχει λύση. Μόλις ολοκληρώσουμε για την αποποίηση, θα δούμε όμως και τις λύσεις που έχετε για τα στεγαστικά δάνεια, γιατί μπορεί κάποιοι να μην έχετε τα κριτήρια για να πάνε στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε και αυτό που λέγαμε πριν στο διάλειμμα. Είναι πολύ σημαντικό και το βιώνουμε καθημερινά, να είναι ειλικρινείς με τον δικηγόρο τους. Να μην αποκρύπτουν ζητήματα. Σου έλεγα προηγουμένως. Γιατί πολλοί πελάτες κρύβουν και τα ανακαλύπτεται στις δικηγόροι. Και τα μαθαίνουμε κεραυνώς εν εδρία την ώρα του δικαστηρίου. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δυστυχώς ο δικηγόρος είναι σε πολύ δύσκολη θέση όταν ξαφνικά. Εγώ το έχω πει στους πράγματα. Στους δικηγόρους δεν μπορούμε να κρύψουμε τίποτα. Ούτε την ηλικία μας. Ιδίως στους εργατολόγους που να κρύψει την ηλικία για να βγει σε σύνταξη. Εκεί τα λένε όμως. Μπαμπαμπ κατευθείαν. Προστάτουν και 2-3 χρόνια. Μου είχε τύχει περίπτωση. Μου είχε τύχει περίπτωση στο γραφείο μου, γιατί πρέπει να φανερώνουν υποχρεωτικά και όλες τις πηγές που έχουν πάρει δάνεια. Εννοείται όταν πας να υπαχθείς όλα αυτά. Και υπήρχε μία περίπτωση σε μένα που είχε πάρει ένα δάνειο από Ταμείο Παρακαταθηκών και το έμαθα την ώρα της εκκλησίας. Σε λίγο θα δώσουμε λύσεις για στεγαστικά δάνεια. Τι γίνεται. Πολλοί μας ρωτάτε για το split balance. Θα μας τα πει όλα η κυρία Φραγκάκη και ο κύριος Δεβελέκος. Ολοκληρώνουμε με την αποποίηση. Είπαμε λοιπόν 4 μήνες. Όταν υπάρχει διαθήκη, τι μπορούμε να κάνουμε, Κατερίνα Φραγκάκη. Όταν υπάρχει εμφανίστηκε μία διαθήκη λοιπόν. Ο χρόνος ξεκινάει από την δημοσίευση της διαθήκης. Άρα τότε ξεκινάει το τετράμινο. Μόλις δημοσιευτεί οι διαθήκες. Εκεί είναι που σώζεται ουσιαστικά η κατάσταση. Σε περίπτωση που βρίσκεται η διαθήκη,
δημοσιεύεται και μετά κάνουν την αποποίηση. Τώρα, είμαστε κάτοικοι εξωτερικού, έχουμε ένα χρόνο, όχι λοιπόν 4 μήνες, ένας χρόνος μετά το θάνατο είναι το περιθώριο που έχουμε για να κάνουμε αν είναι αποποίηση. Πώς γίνεται η αποποίηση? Ουσιαστικά γίνεται η αίτηση στο δικαστήριο της κληρονομιάς, είναι δηλαδή το δικαστήριο του, που πέθανε το συγκεκριμένο πρόσωπο, και εκεί πέρα ο δικηγόρος ή ο ίδιος ο κληρονόμος καταθέτει τα σχετικά δικαιολογητικά και γίνεται η διαδικασία και γίνεται, να πούμε και αυτό, μέσω της πληρεξουσιότητας. Με πληρεξούσιο μπορεί να γίνει η διαδικασία σε περίπτωση που δεν θέλει ο ίδιος να αποτανθεί στο ειρηνοδικείο. Και ολοκληρώνουμε βεβαίως αυτό την ενημέρωση με τα ανήλικα. Τι γίνεται όταν έχουμε ανήλικα? Πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό, Σοφία μου. Τα ανήλικα αποδέχονται πάντα την κληρονομιά με το ευεργέτημα της απογραφής, εφόσον, να το πούμε αυτό, δεν έχει γίνει με δικαστική απόφαση η διαδικασία εντός του 4 μήνου. Όταν λοιπόν ο ανήλικος δεν έχει κάνει τη διαδικασία, τη δικαστική διαδικασία μέσα στο 4 μήνο, τότε θα γίνει με το ευεργέτημα της απογραφής από την ηλικία 18 έως 19. Αυτή είναι η λύση που υπάρχει για έναν ανήλικο ο οποίος δεν αποδέχθηκε εγκαίρως μέσω της δικαστικής πράξης. Να τονίσουμε έτσι προστάτοντας, Σοφία μου, και το εξής, ότι δεν είναι ούτως ή άλλως πολλά τα δικαιολογητικά, μην τρομάζει ο κόσμος σε αυτό, πηγαίνει με την αστυνομική του ταυτότητα, απλά καλό είναι, επειδή θα του τα ζητήσουν σε πολλές πηγές, αν έπαιρνε συντάξεις όπως είπαμε πριν με τα δικά μας ή οτιδήποτε άλλο, ας έχει ένα πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών, από εκεί θα προκύπτει η συγγένεια, ας το πάρει, το οποίο εκδίδεται και από τα ΚΕΠ πια, δεν είναι όπως παλιά που θέλαν 2 μάρτυρες, μπορεί από τα ΚΕΠ να το εκδώσει, και την αστυνομική του ταυτότητα. Και έχω την αίσθηση ότι από εκεί και μετά το πράγμα έχει κλείσει. Δηλαδή, ούτε έχει τα πολλά δικαιολογητικά, ούτε τίποτε. Απλά πρέπει να έχει την επιμέλεια και να μην το αφήνει. Συνεχίζουμε σε λίγο για να βρούμε λύσεις για τα στεγαστικά δάνεια. Πάμε τώρα με τη Μαρία Τιρίντσου να απαντήσουμε και σε κάποιες ερωτήσεις. Πώς θα φορολογηθώ στην Ελλάδα βάσει του παγκόσμιου εισοδήματος, η χώρα στην οποία έχω την εταιρεία μου έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας? Σοφία μου, καταρχάς με αφορμή την ερώτηση του φορολογουμένου, να πούμε ότι στις 10 Τρίτου, και επειδή η συμπίπτει με Σάββατο, άρα είναι μέχρι την Παρασκευή η προθεσμία, να υπενθυμίσουμε σε όσους πρέπει να κάνουν την αίτηση, όχι τα δικαιολογητικά, την αίτηση για αλλαγή κατοικίας για το 2017. Είναι η τελευταία μέρα. Άρα κάνω εγώ την αίτηση και στη συνέχεια θα μαζέψω το Σεπτέμβριο. Ναι, και μέχρι τέλος του χρόνου ουσιαστικά, αλλά η νομοθεσία, η υπηρεσία για το διαδικαστικό λέει ότι μέχρι τέλη Σεπτέμβρη θα πρέπει να έχουν έρθει τα δικαιολογητικά από την χώρα που αναζητεί κάθε φορά. Τώρα, ο φορολογούμενος, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι επαγγελματίας σε κάποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Σωστά. Ακριβώς. Έχει εταιρεία και έχει υπογράψει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας. Υποθέτω όμως ότι είναι κάτοικος Ελλάδας, αν έτσι από το ερώτημα όπως το αντιλαμβάνομαι. Ναι, γιατί μας λέει πώς θα φορολογηθώ στην Ελλάδα βάσει του παγκόσμιου εισοδήματός μου. Λοιπόν, θα φέρει κανονικά το. Εφόσον λοιπόν έχει τις προϋποθέσεις, δεν έχει τις προϋποθέσεις μάλλον ως κάτοικος εξωτερικού, αν υπάρχει εισόδημα από επιχείρηση ή από άλλη πηγή στο εξωτερικό, θα πρέπει στη φετινή του φορολογική δήλωση, όπως και τόσα χρόνια θα έπρεπε να το τηρεί αυτό, να δηλώνει το εισόδημα στις αντίστοιχες περιπτώσεις. Αν πρόκειται για εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα, αν είναι από ενίκεια ή από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις, θα δηλώνεται στην χώρα μας. Άρα θα πηγαίνει με την αντίστοιχη φορολογία της Ελλάδας σε αυτές τις περιπτώσεις, Σοφία μου. Στην Εδώ η Ελλάδα, όπου ρώτησα για το αν μπορώ να γίνω φορολογικός κάτοικος εξωτερικού πριν από 10 ημέρες, μου είπαν ότι δεν έχω το δικαίωμα διότι είμαι συνταξιούχος του δημοσίου, παρόλο που έχω εγκατασταθεί στο εξωτερικό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Όχι, Σοφία μου. Εφόσον είναι κάτοικος του εξωτερικού ο κύριος πάνω από 185 μέρες και μπορεί να το αποδείξει με πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, εφόσον υπάρχει ΣΑΒΔ ή οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό που μπορεί να αποδείξει ότι είναι πάνω από 185 μέρες κάτοικος εκτός Ελλάδας, θα φέρει κανονικά και θα κάνει αίτηση μέχρι τις 13 αν ήταν για το 17, ή εκπρόθεσμα ή εμπρόθεσμα αίτηση. Όμως θα πρέπει να ξέρει ότι κατά 99% η σύνταξη, επειδή είναι του δημοσίου, θα φορολογηθεί στην Ελλάδα.
Δεν αλλάζει αυτό. Μπορεί και να προβλέπεται και στη χώρα του να δηλωθεί, στη χώρα που έχει μετεκίσει, να δηλωθεί και εκεί. Εκεί όμως θα δει μετά αν υπάρχει αποφυγή διπλής φορολόγησης όσον αφορά τους φόρους που άρα θα καταλογιστούν. Μόνο, επειδή είναι συνταξιούχος του δημοσίου, αυτό και μόνο πρέπει. Αυτό, και μόνο αυτό, λοιπόν, δεσμεύει τη σύνταξή του να φορολογηθεί στην Ελλάδα. Mm. Αυτό όμως, δεν ξέρω τι του είπαν από την εφορία που απευθύνθηκε, δεν του απαγορεύει το ενδεχόμενο να δηλωθεί ως κάτοικος εξωτερικού. Δεν είναι αυτό το κριτήριο. Μπορεί να δηλωθεί ως κάτοικος εξωτερικού, αλλά για το εισόδημα από συντάξεις θα φορολογηθεί στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από τις ΑΕΠ που έχουμε μεταξύ των χωρών αυτών. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την παροχή σε είδος. Η εταιρεία μας αγοράζει ρούχα για κάποια άτομα του προσωπικού της προκειμένου να φορεθούν σε εκδηλώσεις εκθέσεων όπως για παράδειγμα κουστούμια. Αυτή η δαπάνη αναγνωρίζεται, θεωρείται παροχή σε είδος? Αναγνωρίζεται κανονικά η δαπάνη, εφόσον θεωρείται λειτουργική. Οι συνάδελφοι γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Φαντάζομαι και ο κύριος θα έχει κάποιο φοροτεχνικό που τον συμβουλεύει και λογιστή. Επομένως, μπορεί να το εκπέσει από τα έξοδά του κανονικά και δεν θεωρείται παροχή σε είδος. Παροχή σε είδος είναι συγκεκριμένα πράγματα. Σε γενικές γραμμές, να ξέρουν και κυρίως οι τηλεθεατές που είναι πολιτές σε κάποια, το ότι αντιμετωπίζουμε εκεί συχνά, να ξέρουν ότι η χορηγία από την εταιρεία, είτε κάποιο αυτοκινήτου ή κάποιο κινητού ή κάποιες άλλες ή κάποιες κατοικίες, τότε αυτά είναι παροχή σε είδος. Οτιδήποτε άλλο δεν είναι παροχή σε είδος. Δεν επιβαρύνει το εισόδημα του εργαζόμενου, συγγνώμη. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε στο 901-901-5035 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, SBC κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54777. Πάμε τώρα να βρούμε λύσεις για τα στεγαστικά δάνεια που έχουμε και βεβαίως τι μπορούμε να κάνουμε. Όλοι έχουν ένα δάνειο, όλοι έχουν αυτή τη στιγμή μία αδυναμία που δεν μπορούν να πληρώσουν ή τουλάχιστον έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν μπορούν να πληρώνουν τη δόση η οποία είχε οριστεί πριν χρόνια. Τι μπορώ να κάνω? Μπορεί να μην έχω τα κριτήρια για να υπαχθώ στον νόμο Κατσέλη. Μπορεί από την άλλη να θέλω να παγώσω ένα μέρος του δανείου και πότε όλα αυτά μπορώ να τα πετύχω? Λοιπόν, Ζωφία μου, στην προηγούμενη περίπτωση του τηλεθεατή είναι μία από τις ξεκάθαρες περιπτώσεις που λέμε ότι θα πρέπει να ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη για να μπορέσει να προστατεύσει την πρώτη κατοικία του. Mm-hmm. Και τις προϋποθέσεις έχει που ορίζει ο νόμος. Και σε κάθε περίπτωση είναι η μόνη λύση που έχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, διότι, να το ξαναπούμε, όπως λέμε για την αποποίηση ότι είναι το τετράμινο, να πούμε και κάτι άλλο που πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος, η πρώτη κατοικία δεν προστατεύεται αν κάποιος δεν ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη. Άρα λοιπόν, σε μια τέτοια περίπτωση που ο άνθρωπος πράγματι είναι υπερχρεωμένος, πράγματι δεν μπορεί να αποπληρώσει καθότι είναι πολύ χαμηλά τα εισοδήματά του, θα πρέπει όσο ο συγκεκριμένος νόμος είναι ενισχύ να μπορέσει να ενταχθεί σε αυτό το νόμο. Τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις που κάποιος δεν έχει τις προϋποθέσεις. Και αυτές οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές, διότι υπάρχει μεγάλη περιουσία, υπάρχει φόβος ότι θα εκποιηθεί κάποιο περιουσιακό στοιχείο και δεν το θέλει ο συγκεκριμένος οφειλέτης. Υπάρχουν περιπτώσεις που τα εισοδήματα είναι αυξημένα, αλλά παρά τα αυτά, λόγω των εξόδων διαβίωσης, το συγκεκριμένο πρόσωπο δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και έχει λάβει ένα υπέρογκο δάνειο, 500.000 ευρώ. Είναι πολλές οι τέτοιες περιπτώσεις. Τότε, σε αυτή την περίπτωση, το συγκεκριμένο πρόσωπο, αυτό που λέμε είναι ότι οπωσδήποτε θα πρέπει να κάνει μία ρύθμιση. Το τελευταίο χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι για τα κόκκινα δάνεια υπάρχουν καλές ρυθμίσεις. Υπάρχουν περιπτώσεις που πελάτες μας κατάφεραν ουσιαστικά να κάνουν το γνωστό πλέον σε όλους μας μπαλούν, το οποίο ουσιαστικά τι είναι, σπάμε το δάνειο σε δύο ποσά, πληρώνουμε το ένα ποσό, ας πούμε τις 100.000 ευρώ, και ερχόμαστε μετά από ένα χρονικό διάστημα που ίσως τα εισοδήματά μας είναι καλύτερα και ερχόμαστε και αποπληρώνουμε το υπόλοιπο ποσό. Άρα ουσιαστικά έχω ένα δάνειο 250.000 ευρώ. Το οποίο χωρίζεται σε δύο. Πληρώνω εγώ τις 100.000, 150.000 παγώνουν για μία τριετία. Για μία δεκαετία. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Ωραία. Και αρχίζουν δεν και το κλείζεται, δεν κάνει τίποτα. Μένει ένα καθαρό ποσό 150.000 ευρώ. Ένα καθαρό ποσό. Αποπληρώνουμε το μέρος του δανείου και ερχόμαστε να αποπληρώσουμε το υπόλοιπο ποσό. Με αυτόν τον τρόπο φεύγει κεφάλαιο, φεύγουν οι τόκοι. Και δεν είναι, ας πούμε, μία ρύθμιση που κάνουμε που ουσιαστικά πληρώνουμε μόνο τους τόκους, δεν πληρώνουμε κεφάλαιο. Ναι, γιατί πολλοί μας καλούν και βλέπουμε, το κεφάλαιο παραμένει. Παραμένει το κεφάλαιο, υπάρχει και το άγχος. Και πληρώνουν όλα αυτά τα χρόνια τόκους. Πληρώνουν τόκους.
Το άλλο που πολλές φορές συνιστώ στους πελάτες μου είναι το εξής. Μπορούν να πληρώσουν, να κάνουν τη ρύθμιση, να πληρώνουν μόνο τόκους. Έχοντας κάποια χρήματα, ας πούμε, στο τέλος της χρονιάς, μπορούν να πάνε στην τράπεζα για να νιώσουν καλά, να κάνουν μια μερική εξόφληση. Ας πούμε, μας έμειναν 5.000, 10.000. Αυτά τα χρήματα καλό είναι να τα πάρουμε, να τα πληρώσουμε, να κάνουμε μια μερική εξόφληση, ώστε να βλέπουμε να πέφτει και το κεφάλαιο. Είναι πολύ καλά και ψυχολογικά να το βλέπουμε αυτό και να μην νιώθουμε μόνο ότι ουσιαστικά φεύγουν μόνο οι τόκοι. Άρα, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι η ρύθμιση είναι πολύ σημαντική στις περιπτώσεις που δεν μπορεί κάποιος ουσιαστικά να αποπληρώσει το δάνειο. Και νομίζω πλέον έχουμε την ωριμότητα και κατανοούμε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πληρώνω, δεν βγαίνει το σπίτι στον πληστηριασμό, διότι μέχρι πολύ πρόσφατα πολλοί πελάτες μας θεωρούσαν ότι με το να μην πληρώσουν θα έρθουν ξαφνικά με ένα μαγικό τρόπο να τους διαγράψουν. Αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει, βέβαια. Θα έρθουν πολύ δύσκολες ημέρες και θα δούμε ότι ουσιαστικά αυτό το χρέος το οποίο το κίζεται και μεγαλώνει και μεγαλώνει, θα έρθει ουσιαστικά, θα είναι ο λόγος που θα χάσουμε το σπίτι μας. Γι' αυτό θα πρέπει να ρυθμίσουμε, να μιλήσουμε με την τράπεζα για να κάνουμε κάτι. Τώρα, όταν μιλάμε για χρέη προς το δημόσιο, για χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, υπάρχουν ρυθμίσεις. Υπάρχουν οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Mm-hmm. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως με τη Μαρία είναι ότι πλέον όλα έχουν χαρτογραφηθεί. Δηλαδή δεν βλέπουμε ότι το δημόσιο ή ο ΕΦΚΑ δεν γνωρίζει. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιοι χρωστούν. Είναι όλα χαρτογραφημένα, άρα αυτοί που δεν θα κάνουν ρυθμίσεις θα έχουν να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ουσιαστικά να χάσουν το σπίτι τους και να χάσουν το σπίτι στην εμπορική αξία. Και όταν παρέλθει πλέον ο πληστηριασμός, γίνει ο πρώτος πληστηριασμός, γίνει ο δεύτερος πληστηριασμός, είναι άγωνος, τότε έχει δικαίωμα το δημόσιο να πέσει κάτω από την εμπορική αξία. Και να βλέπουμε ξαφνικά ουσιαστικά φαινόμενα όπως στην Ισπανία, που ξαφνικά να χάνονται τα σπίτια σε πολύ χαμηλές ουσιαστικά τιμές, ενώ θα μπορούσε ο συγκεκριμένος πολίτης να κάνει κάποια ρύθμιση ή τμηματικά να καταβάλει κάτι, ώστε να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να σταματήσει ουσιαστικά τον πληστηριασμό. Υπάρχουν αυτές οι λύσεις και να το πούμε. Πρέπει να τονίσουμε και σε αυτό το κομμάτι το εξής, κάτι που έχει αποδείξει η πρακτική μέχρι τώρα από τότε που ανοίξαν λίγο οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, που το βλέπουμε τις Τετάρτες, που πλέον ξεφεύγει από το ειρηνοδικείο και γίνεται εκεί. Άλλο ένα που προκύπτει από την εμπειρία μας είναι το εξής. Ακόμα και σπίτι, το οποίο έχει εγγραφεί στον πίνακα, την άλλη μέρα βγαίνει σε πληστηριασμό, το βλέπουμε να αποσύρεται από τον πίνακα διότι κάνουν κάποια ρύθμιση. Κάτι πάνε και πληρώνει. Ναι. Άρα, στους πελάτες πρέπει να τονίζουμε στους ανθρώπους, στους πολίτες που μας παρακολουθούν, ότι δεν σταματάει αυτή η ιστορία ούτε καν στο παραπέντε του πληστηριασμού. Μπορούν ανά πάσα στιγμή να έρθουν σε επαφή με την τράπεζα. Όλοι γνωρίζουμε ότι και οι τράπεζες πόσα ακίνητα μπορούν να σφαρεύσουν. Δηλαδή, και για τις τράπεζες αυτό το πράγμα είναι αποφελές το να υπάρξει μια ρύθμιση. Αυτό το πράγμα το βλέπουμε, το έχουμε δει στην πράξη. Έχουν αποσυρθεί ακίνητα και να θυμάται ο κόσμος ότι από την 1η Μαΐου που έρχεται τώρα, ξέρουμε ότι θα μπορεί και το δημόσιο πλέον, δηλαδή η προστασία μας για το δημόσιο δεν θα υπάρχει για ποσά 501 ευρώ. Οπότε και εκεί μην αφήνουν τις ρυθμίσεις σε κανένα άλλο επίπεδο. Δηλαδή έχει ένα νόημα όσο είμαστε συνεργαζόμενοι. Αυτή η έννοια του συνεργαζόμενου δανειολήπτη που την είπες πολύ ωραία πριν και αυτή ισχύει για τις τράπεζες, στην πραγματικότητα θα ισχύει ακόμα και για το ελληνικό δημόσιο. Να μπαίνουμε σε ρυθμίσεις ακόμα και αν αυτές τις ρυθμίσεις τις χάνουμε. Και η φίλη μας, η φοροτεχνικός στο πάνελ, το έχει δει αυτό. Βλέπουμε τι επιτόκιο μπαίνει κατόπιν. Να μπαίνουν στις ρυθμίσεις, να πληρώνουν 2-3 ρυθμίσεις, μετά να κάνουν νέα. Έστω με την παγία ρύθμιση των 12 δόσεων. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, το βλέπουμε στην πράξη. Μετά και να το πούμε διάλειμμα, βεβαίως. Και τον ακατάσχετο λογαριασμό. Θα πούμε ακατάσχετο λογαριασμό, θα πούμε 120 δόσεις. Θα δούμε τι γίνεται και στο κομμάτι των συντάξεων, δεν το ξεχνάμε. Θα δούμε τι γίνεται και με όλα τα φορολογικά μας μέτωπα. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Τα λέμε και στο διάλειμμα. Είναι κοντά μας ο κύριος Γιώργος Ρωμανιάς. Καλησπέρα σας, κύριε Ρωμανιά. Καλησπέρα και από μένα.
Κύριε Ρωμανιά, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Θα μιλήσουμε και για τις φορές των επαγγελματιών, θα δούμε και για τις συντάξεις χειρίας, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε με την παραδοχή του κ. Πετρόπουλου για τα παρανόμως παρακρατηθέντα στις συντάξεις. Υπάρχουν μερικές κατηγορίες παρανόμως παρακρατηθέντων. Είναι ασφαλιστικές εισφορές δηλαδή, οι οποίες παρακρατήθηκαν επί του ποσού πριν από τη μείωση της σύνταξης. Mm-hmm. Και μετά τη μείωση εξακολούθησε η παρακράτηση να γίνεται επί του μειχτού ποσού. Αυτό έχει γίνει καταρχήν για την εισφορά υπέρ του ΕΟΠΗΣ της κύριας συντάξης και έχει γίνει για 3-4 κατηγορίες επικουρικών συντάξεων. Με δική μου πρωτοβουλία χιλιάδες κόσμος καταθέτει προσφυγές και έχει ανακύψει το θέμα γιατί να καταθέτουν προσφυγές. Και σε κάποιαν άλλη εκπομπή το Σάββατο ελέγχθη ότι να μην καταθέτουν προσφυγές. Η απάντηση δική μου είναι εάν έρθει η πολιτεία, ο ΕΦΚΑ ή το ΕΤΑΕΠ, γιατί να το ξέρουμε είναι δύο τα ταμεία που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Το ένα έχει μαζέψει όλες τις κύριες συντάξεις, ο ΕΦΚΑ, το άλλο που είναι και αυτό ανεξάρτητο, το ΕΤΑΕΠ, έχει μαζέψει όλες τις επικουρικές και τα ΕΦΑΠΑΞ. Άρα δύο διαφορετικές αιτήσεις κάνω. Είναι για μένα την κύρια σύνταξη. Ό,τι αφορά την κύρια σύνταξη, απευθυνόμαστε στον ΕΦΚΑ. Ό,τι αφορά επικουρικές, απευθυνόμαστε στο ΕΤΑΕΠ. Είναι χωριστό, αυτοτελές ταμείο. Δύο είναι τα ταμεία στην Ελλάδα σήμερα. Έτσι. Επομένως, από τη στιγμή που το κράτος, το ΕΤΑΕΠ ή ο ΕΦΚΑ, δεν επιστρέφουν αυτά που έχουν παρακρατήσει παρανόμως, ο ασφαλισμένος, ο συνταξιούχος οφείλει να κάνει προσφυγή. Πρώτα απ' όλα γιατί διακόπτει την παραγραφή. Η κατάθεση της προσφυγής διακόπτει την παραγραφή του δικαιώματος. Και δεύτερον, διότι η μαζική κατάθεση προσφυγών πιέζει, όπως και να το κάνουμε, τους οργανισμούς να προβούν στην εξόφληση των χρεών και να σταματήσουν να κάνουν αυτές τις παράνομες παρακρατήσεις. Έτσι. Ένα δεύτερο θέμα που είναι πολύ σοβαρό και γίνεται τώρα το 18 είναι οι εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Ακούστε κάτι. Σύμφωνα με τον νόμο, η εισφορά το 20% για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται επί του φορολογητέου εισοδήματος του προηγούμενου έτους. Αυτό είναι λάθος το οποίο μας οδηγεί συνεχώς σε προβλήματα. Και το 18 σε σχέση με το 17 και το 19 σε σχέση με το 18 και το 20 σε σχέση με το 19. Γιατί? Διότι οι εισφορές καταβάλλονται από το Γενάρη και η εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων γίνεται Μάιο-Ιούνιο. Επομένως, όλο αυτό το διάστημα δεν υπάρχει εκαθαρισμένο φορολογικό εισόδημα. Άρα, επικλασματικών εισοδημάτων. Έχουν βρει το κόλπο. Έτσι. Σωστό το λες. Έχουν βρει το κόλπο και για το 2017 δεν πήρανε για βάση αυτό που λέει ο νόμος το φορολογητέο εισόδημα του 2016. Του προηγούμενου. Πήρανε του 2015. Πήρανε του 2015, ακριβώς. Εδώ λοιπόν έχουμε πλέον ένα θέμα. Πρώτον, όσοι είχαν το 2016 μικρότερο εισόδημα από το 2015, πληρώσανε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Έτσι. Και πρέπει το κράτος, το ταμείο, να τους τα επιστρέψει. Να κάνει τον αντιλογισμό και να τα επιστρέψει. Να κάνει τον αντιλογισμό, τον συμψηφισμό, αν θέλει. Δεν τον κάνει. Θα τον κάνει. Λέει, θα. Δεν τον κάνει. Η άλλη ομάδα, η λιγότερη, υπολογίζω ότι αυτή είναι περίπου 250.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι το 2016 έτυχε να έχουν εισοδήματα μεγαλύτερα από το 2015, αυτοί πρέπει να πληρώσουν συμπληρωματικά. Αυτοί λοιπόν έχουν να πληρώσουν μέσα σε 7 μήνες, έχουν να πληρώσουν και αυτό το κομμάτι. Τα επιπλέον που πρέπει να πληρώσουν για το 2017. Για το 2018 τώρα, πρέπει να πάρουμε το φορολογητέο εισόδημα του 2017 που δεν είναι καθαρισμένο. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν παίρνουμε μόνο το φορολογητέο εισόδημα, παίρνουμε και την ασφαλιστική εισφορά του προηγούμενου έτους. Δηλαδή του 2017, που και αυτή δεν την έχουμε έτοιμη. Και τι θα κάνουμε, θα πάρουμε το 2016. Μα το 2016 δεν ίσχυε, δεν υπήρχε ΕΦΚΑ. Ήταν οι ασφαλιστικές φορές διαφορετικές. Έχουν να πληρώσουν λοιπόν για το 2018, μία δόση για το 2018 αυξημένη, την οποία υπολογίζουν πάλι πλασματικά. Άρα σε δεύτερη πλασματικά δόση, ποσά γίνονται όλοι οι υπολογισμοί. Δεύτερη δόση για τα επιπλέον του 2017 σε σχέση με το 2016 και όσοι από αυτούς έχουν μπει στη ρύθμιση την παλιά
πρέπει να πληρώνουν ταυτοχρόνως και τις δόσεις της ρύθμισης. Αυτοί όλοι λοιπόν πρέπει σε ένα μήνα να πληρώνουν τρεις δόσεις. Πότε βρούνε να πληρώνουν τρεις δόσεις? Πήραμε προημερών με τον Δημήτρη, τον αρμόδιο υπουργό, τον Τάσο τον Πετρόπουλο και του θέσαμε το θέμα. Φάνηκε να μην το ξέρει. Φάνηκε να μην το έχει συνειδητοποιήσει. Και γι' αυτό έκανε και τη δήλωση μετά, η οποία δήλωση βέβαια είναι γενικόλογη. Ναι, από τη μία είναι, αλλά από την άλλη τι θα γίνει με όλο αυτό, γιατί εδώ υπάρχει μια σύγχυση με όλα και αυτά. Και δεν είναι μόνο και αυτό, βεβαίως... και αυτά που θα πολύ το σωστά δει. Είπε ο κύριος Ρωμανιάς πριν, δεν έχουν θέματα αντισυνταγματικότητας. Δεν υπάρχουν προφανείς σύνταγμα... Όταν συνδέω το φορολογικό με το ασφαλιστικό και στην ουσία προσδιορίζεται η ασφαλιστική μου ικανότητα κάθε μήνα από αυτό το εισόδημα. Άκουσε. Πριν από 10 χρόνια η ΓΕΣΕΒΕ έκανε μία μελέτη και έκανε μία πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Κάραβελ. Ήτανε περίπου 1500 επιχειρηματίες. Μ' είχαν φωνάξει και μου είχαν αναθέσει να κάνω μία έρευνα στην Ευρώπη πώς υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ βρήκα λοιπόν ότι στην Ιταλία οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται με βάση το φορολογικό εισόδημα. Στο Βέλγιο υπολογίζονται με βάση το τζίρο που έχουν τα καταστήματα. Δεν είναι αυτό καθεαυτό αντισυνταγματικό. Διότι όταν βλέπεις ότι εκεί που υπολογίζονται με βάση το τζίρο είναι το ποσοστό 0,5%, 1% και όπου υπολογίζεται με βάση το εισόδημα το φορολογικό, δεν είναι μπαμ 20% σε όλους, αλλά είναι κειμενόμενο. Έχει δηλαδή 3%, 5%. Εδώ το βάλανε κατευθείαν 20%. Εμείς κάναμε την ημερίδα τότε και μου είχε κάνει εντύπωση ότι έλαβα τον λόγο περίπου 45 άτομα, 43 επιχειρηματίες. Δύο μόνο μας είπανε να το δεχτούμε. Εγώ είχα εισηγηθεί ότι στην Ελλάδα αυτό δεν μπορεί να ισχύσει, διότι ευνοούνται οι φοροφυγάδες. Διότι αυτοί θα πληρώνουν ελάχιστα, εάν πάρουμε. Θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθεί η φορολογική δικαιοσύνη και μετά να το εφαρμόσουμε. Τούτοι εδώ οι τενεκέδες πιάσανε και βάλαν 20% και το εφαρμόσανε για όλους. Άρα τώρα, κύριε Ρωμανιά, το 15, το 16, να τα λέμε αυτά. Άρα λοιπόν είναι τεράστιο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα. Υπάρχει ένα τεράστιο με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι, τεράστιο ζήτημα. Δεν ξέρουν τι θα πληρώσουν. Έτσι. Και μου λέγανε προημερών κάποια στελέχη του Υπουργείου, λέει, μην ακούς, γιατί είπανε ότι μέχρι τον Μάρτιο θα είχε καθαριστεί το θέμα. Μην ακούς, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Στελέχη τα οποία είναι αρμόδια για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Έχουμε μπλοκάρει. Μαρία Ρέντζο, το βλέπεις και εσύ φορολογικά το τι γίνεται. Επιβεβαιώνω απλά τις πληροφορίες αυτό που λέει ο κύριος Ρωμανιάς, ότι δεν θα γίνει ούτε καθάριση άμεσα, ούτε τις επιστροφές που περιμένουν οι κλάδοι των μηχανικών. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα γίνει τίποτα τους επόμενους μήνες. Και θα δεν ξέρουμε τι χρωστάμε και τι πληρώνουμε. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρουμε τι χρωστάμε και δεν ξέρουμε τι πρέπει να ρυθμίσουμε και αν το χρωστάμε εν τέλει. Πρέπει να γίνει ένα δημοψήφισμα και εδώ που στην Ελβετία, να δούμε αν οι πολίτες δέχονται το φορολογικό σύστημα. Το ασφαλιστικό. Και το ασφαλιστικό. Στην Ελβετία πάντως το ήθελα. Πάντως δημοψηφίσματα για φορολογικά και δημοσιονομικά θέματα είχαν πει ότι δεν έχει γίνει ποτέ. Ναι. Πάντως αυτό που είπατε, από αυτά που είπατε, κρατάω το τελευταίο που είναι πάρα πολύ σωστό. Τελικά δεν ξέρουμε αν τα χρωστάμε. Έτσι. Δεν ξέρουμε. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να τα πληρώσουμε. Αυτά που τους λένε, δεν γνωρίζουμε αν τα χρωστάμε. Έτσι. Δεν θεωρούνται βεβαιωμένες οφειλές αυτή τη στιγμή, ιδίως τα ασφαλιστικά, εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί στο ΚΑΟ, δεν έχουν πέσει μέσα. Φαίνονται βεβαιωμένες, αλλά όχι οριστικά οφειλόμενα ποσά. Βέβαια, αυτό δημιουργεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, Σοφία μου, γιατί όταν εγώ θα ξεκινήσω να ρυθμίζω και κάποια στιγμή έχω κάνει ένα πρόγραμμα, όπως είπε ο κ. Ρωμανιάς, και θα ξέρω τι έχω να δώσω κάθε δόση. Και ξαφνικά έρθει και μου κάνει μια εκαθάριση, που από ό,τι βλέπουμε το σύστημά τους δεν είναι και πολύ σωστό, αλλά θα είναι λάθος η εκαθάριση. Και θα μου ρίξει τη ρύθμιση που με τόσο αγώνα έχει μπει στις 120, στις 12, σε οποιασδήποτε ρυθμίσει. Η λύση πώς θα βρεθεί όλο αυτό το πρόβλημα. Η λύση είναι να ξεκινήσει. Να ξεκινήσει τη ρύθμιση. Είναι λάθος φορές. Πρέπει να αλλάξει η νομοθεσία όλοι. Που προβλέπει ότι θα γίνεται με βάση το φορολογητέο του προηγούμενου έτους. Δεν μπορεί να γίνει. Ας γίνει όμως το προηγούμενο, γιατί μέχρι στιγμής γίνεται του προ-προηγούμενου. Γίνεται δύο χρόνια πίσω και όχι του προηγούμενου. Εγώ δεν λέω τίποτα. Δεν το τηρήσανε ούτε εκεί. Όχι, είναι το λάθος, είναι δεδομένο. Και δεν είναι για τώρα, δεν είναι για πέρυσι. Θα είναι και για του χρόνου και για του παραχρόνου και για κάθε χρόνο. Θα συνεχίζεται το λάθος. Διονύζεται ακριβώς. Και περιμένουμε και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας από τον Νοέμβριο. Για όλα αυτά με τον νόμο Κατρούγκαλο και τα λοιπά, το τι θα βγάλει. Να δούμε τα τώρα που είπες για τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
Μία εκκρεμούσα υπόθεση ήταν ο νόμος 4336. Θα την πω αυτή την κακία. Που ανέβασε τα όρια ηλικίας μέχρι σε εξόντωσης. Και περιμέναμε όλοι. Γιώργο Ρωμαϊκό, συγχωρείτε την διακοπή. Είναι ο προηγούμενος ασφαλιστικός νόμος. Να πούμε στον κόσμο πριν από αυτόν που ισχύει το νόμο Κατρούγκαλη. Να το πούμε να το πιο πούμε. Καλά. Ναι. Από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι σήμερα η σημερινή κυβέρνηση έχει ψηφίσει 21 συνταξιοδοτικούς νόμους. Έτσι. 21. Έτσι, με κύριο χαρακτηριστικό ότι ο κάθε μεταγενέστερος καταργεί εν όλο ή εν μέρη τον προηγηθέντα ακόμη και προ 5 ημερών ή προ 10 ημερών ή προ μιας εβδομάδος. Έτσι. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Για το 4336. Για την απόφαση. Για την απόφαση. Είχε υποβληθεί λοιπόν η προσφυγή και περιμέναμε όλη την απόφαση αναγωνίως. Σας θυμίζω ότι αυτός ο νόμος είχε βάλει αυθερέτως μια ημερομηνία 18 Αυγούστου 2015 και είπε αυτή την ημερομηνία πρέπει να έχεις και τα συντάξιμα χρόνια και την ηλικία. Και είχε επηρεάσει τις μητέρες με ανήλικο. Όχι μόνο. Και όχι μόνο. Τους πάντες είχε επηρεάσει. Τα λέγαμε από την εκπομπή σου. Έτσι. Τους πάντες αλλά κυρίως τις μητέρες με ανήλικο παιδί. Έτσι. Ήρθε λοιπόν και είπε ότι 18 Αυγούστου του 2015 πρέπει να έχεις και την ηλικία συμπληρωμένη. Ακριβώς. Αλλιώς υπάγεσαι στον πίνακα 1 και 2. Έτσι. Περιμέναμε την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Η απόφαση βγήκε. Τουλάχιστον ένα δελτίο τύπου είδα, γιατί την απόφαση φαίνεται δεν την έχουν ακόμα καθαρογράψει, δεν την είδα. Ένα δελτίο τύπου. Και μας λέει ότι απερίφθη η προσφυγή. Το αιτιολογικό, το αιτιο... όχι. Λέει δύο πράγματα. Εγώ περιμένω, διότι ας είναι Συμβούλιο Επικρατείας. Όλοι, ασφαλώς. Έτσι, ασφαλώς. Την κριτική θα την υποστεί αγρίως. Ασφαλώς. Διότι από το δελτίο τύπου δεν καταλαβαίνω δύο πράγματα. Πρώτον, ενώ αφορά χιλιάδες κόσμο, δεν την πήγανε στην Ολομέλεια. Την πήγανε σε ένα τμήμα. Σε ένα τμήμα. Με ποιο αιτιολογικό την πήγανε σε ένα τμήμα. Όταν αφορά χιλιάδες. Εδώ θα είμαστε, κύριε Ρωμανιά, θα μας τα πείτε όλα. Κύριε Γιάννη, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Ήθελα να μιλήσω με την κυρία Φοροτεχνικό εκεί. Η κυρία Ρέντσιου σας ακούει, βεβαίως. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Ο γιος μου είναι από το 2013 στο εξωτερικό. Μετά από πολλούς κόπους και πολλές κοροϊδίες από τις εφορίες, κατόρθωσα από το 2016 να τον βγάλουν ως κάτοικο του εξωτερικού. Μάλιστα. Είναι Σαουδική Αραβία για να... Α, Σαουδική Αραβία, ναι. Ναι, εμπλέκεται, μπάσχε το, στακτοποιήθηκε από το 2016. Mm-hmm. Επειδή στην ίδια περίπτωση mm-hmm. υπήρχε και ο γιος ενός φίλου μου, mm-hmm. με πήρε τηλέφωνο ο πατέρας πάλι και μου λέει να κάνω μία συμπληρωματική δήλωση που να φαίνεται που να αναφέρομαι στο 2013 μέχρι το 2015. Μπορώ να το κάνω αυτό. Τροποποιητική δήλωση του παιδιού ότι ήταν κάτοικος εξωτερικό από τότε, θέλετε να μου πείτε. Ναι, ακριβώς όπως το λέτε. Κανονικά έτσι πρέπει. Αν έχουμε κάνει αναδρομικά τη μεταβολή στο Μητρό, πρέπει να κάνουμε και τροποποιητικές για να αλλάξει η εκαθάριση στην εφορία ως κάτοικος εξωτερικό από τότε. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Τα χαρτιά. Βέβαια θα φαίνεται... επομιστείτε τα 100 ευρώ πρόστιμο για εκάστοτε έτος, έτσι να ξέρετε, αν δεν είναι χρεωστική δήλωση. Κοιτάξτε, αν είναι το πρόστιμο που το επιβάλλεις πολύ μεγάλη, δεν είναι τα 100 ευρώ. Mm-hmm. Το ερώτημά μου είναι ένα. Μπορώ να την κάνω, η απόφαση που βγήκε αναφέρεται συγκεκριμένα, εφαρμόστηκε, δεν αναφέρεται για τις αποδοχές του 2016, δεδομένου ότι βγήκε το Μάρτιο του 2017. 13 τα πιστοποιητικά που υπέβαλα, ήταν από το 2013. Όλα τα πιστοποιητικά ήταν πλήρη. Η εφορία σας τον άλλαξε από το 2016, θέλετε να μου πείτε, και όχι από το 2013, αν το καταλαβαίνω σωστά. Δεν έχει βάλει χρονολογία. Όχι, έχει βάλει. Μέσα στο σύστημα, στην υπηρεσία, ή εσείς ή ο φοροτεχνικός που έχετε και σας κάνει τη φορολογική δήλωση, μπορεί να δει από πότε έχετε οριστεί φορολογικός εκπρόσωπος. Η ημερομηνία του φορολογικού εκπροσώπου ορίζει και την ημερομηνία. Φορολογικός κάτοικος, έτσι ρωτήσετε. Ναι, ο φορολογικός εκπρόσωπος κάτοικος. Μπήκατε εσείς στο γιο σας, σωστά. Κοίτα, ναι, εκ
εκπρόσωπος. Πολύ ωραία. Η ημερομηνία δήλωσης του εκπροσώπου ορίζει και τη χρονολογία, το έτος που η εφορία θεωρεί ως κάτοικο εξωτερικού κάποιον φορολογούμενο. Αν σας λέει 16, τότε δυστυχώς είναι από το 16. Θα πρέπει να πάτε ξανά στην εφορία και να ξανακάνουν τροποποίηση, να δεχθούν τώρα βέβαια στην κατοίκον εξωτερικού πλέον, αν είστε στην Αττική. Ναι. Μ' ακούτε? Σας ακούω. Δηλαδή, ωραία, στην κατοίκον εξωτερικού λοιπόν, αν είστε στην Αττική. Υπάρχει τρόπος να γίνει τροποποιητική δήλωση. Ναι, γίνεται τροποποιητική εφόσον καταθέσετε στην κατοίκον εξωτερικού όλα τα δικαιολογητικά. Αυτό σας εξηγώ. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Ποια είναι τα δικαιολογητικά, μου επιτρέπετε? Λοιπόν, αφήστε το τηλέφωνο σας στο κοντρόλ, οι συνεργάτες θα το κρατήσουν και η κυρία Ρέντσου στο τέλος της εκπομπής θα επικοινωνήσει μαζί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Νίκο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Ρωμανιά. Μάλιστα. Για την επικουρική των συνταξιούχων της Εθνικής, τι γίνεται? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, είχα πάει εκ μέρους του Συλλόγου Συνταξιούχων σε κάποιες συνεδριάσεις που έγινε μια επιτροπή με την τράπεζα. Κάναμε τρεις συνεδριάσεις, η τελευταία έγινε προχθές. Η Εθνική Τράπεζα προέβαλε μια απαράδεκτη δήλωση και αύριο το πρωί θα καταθέσω στο Σύλλογο Συνταξιούχων την έκθεσή μου γύρω από αυτά τα ζητήματα. Η Εθνική προτείνει να καταργηθεί ο ΛΕΠΕΤΕ, να μεταφερθείτε στο επικουρικό, χωρίς να έχει κάνει καμία συνεννόηση με το δημόσιο, και επίσης να φτιάξει ένα Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Εγγυημένης Εισφοράς για να σας δίνει κάτι λίγο. Για να καταλάβετε τι προτείνει, τώρα το μέσο ύψος του ΛΕΠΕΤΕ είναι 593 ευρώ. Εάν γίνουν αυτά που λέει η τράπεζα, θα πέσει το ποσό στα 173 ευρώ. Καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνουν δεκτά. Θα παρακολουθείτε τις εξελίξεις από το Σύλλογο. Αύριο το πρωί εγώ θα καταθέσω την έκθεσή μου στα γραφεία του Συλλόγου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μανιά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτό που είπατε πριν. Κάποιος που χρωστάει στο ΤΕΔΕ 60.000 και στην εφορία 20.000, είναι καλό να τους επισκεφτεί και να έρθει σε κάποια συνδιαλλαγή? Προσέξτε, για μένα το ΤΕΔΕ και γενικά για τα ασφαλιστικά ταμεία, για την εφορία, θα σας πει η φοροτεχνικός. Για τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, προβλέπει η νομοθεσία, προέβλεπε η νομοθεσία ότι μέχρι 20.000, για την ακρίβεια 14.000 ασφαλιστικές εισφορές και τα υπόλοιπα μέχρι 20.000 προς αυξήσεις, μπορούσε να δοθεί η σύνταξη και να γίνεται παρακράτηση του ποσού από τη σύνταξη. Όταν εγώ ήμουν στο Υπουργείο, αυτό το κατήργησα. Έβαλα μέχρι 50.000 αντί 20.000 και πάρα πολλοί έκαναν την αίτησή τους και πήρανε τη σύνταξή τους κανονικά. Μόλις έφυγα από το Υπουργείο, τον καταργήσανε το δικό μου νόμο και επανέφεραν την παλιά ρύθμιση. Τώρα λοιπόν εξακολουθεί να ισχύει τα 20.000. Αν χρωστάει λοιπόν κάποιος 60.000, σύνταξη δυστυχώς με βάση την νομοθεσία θα πάρει μόνο εάν πληρώσει 40.000 μετρητής και μείνει υπόλοιπο της 60.000. Δυστυχώς άλλη λύση με τη σημερινή νομοθεσία πλέον δεν υπάρχει. Ούτε καν να τα ρωτάω για το θέμα. Εσείς είστε, είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Ναι, ασφαλιστής. Είστε ελεύθερος επαγγελματίας. Άρα θα μπορέσετε, τα χρέη σας, πείτε μας πάλι, είναι 20. 20 στην εφορία και 60 στο ΤΕΒΕ. 60 στο ΤΕΒΕ. Λοιπόν, με την παρούσα ρύθμιση. Ναι, ακούστε με λίγο. Ακούστε με, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, το έχουμε καταλάβει. Λοιπόν, για τις 60.000 αυτή τη στιγμή δεν μπορείτε να ενταχθείτε στις 120 δόσεις αν δεν πληρώσετε τις 10.000. Θα πρέπει να περιμένετε για να βγει καινούργια διάταξη που την περιμένουμε τώρα, λένε μέσα στο Μάρτιο ότι θα εκδοθεί, θα το δούμε αυτό. Για τις 20.000 μπορείτε να ενταχθείτε στις 120 δόσεις. Αλλά για τις 60 προς τα ασφαλιστικά ταμεία δεν μπορείτε αυτή τη στιγμή. Βέβαια μιλάμε για όφυλες έως 31/12/2016. Ναι, ευχαριστώ. Για... Και βεβαίως καταλαβαίνετε τις παράλληλες ρυθμίσεις τις κάνουμε. Τις οφειλές του 2017 πρέπει να τις πληρώνουμε και έπεται συνέχεια. Κύριε Ρωμανιά, μπορείτε να μας διευκρινίσετε με ποιο τρόπο θα ενημερωθούμε ότι εκδόθηκε η επικουρική μας και τι γίνεται με τις επικουρικές γενικότερα? Προσέξτε. Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια μεγάλη εκκρεμότητα για όλους, εκατοντάδες χιλιάδες είναι, που έκαναν αίτηση για επικουρική από την 1η του Γενάρη του 2015 και εφ' εξής.
Αυτοί δεν έχουν πάρει επικουρική ακόμα, ούτε δεν μπορεί να πάρουν, διότι άλλαξε ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού και δεν έχει αλλάξει το σύστημα, το ηλεκτρονικό σύστημα εφαρμογής του μαθηματικού τύπου. Λένε ότι τους προσεχείς μήνες, τον Απρίλιο, θα εκδοθούν, θα αρχίσουν να εκδίδονται. Δεν το βλέπω, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι δεδομένο πλέον ότι αυτοί που κάνανε την αίτηση από το 2015 και πέρα σύνταξη δεν έχουν πάρει ακόμα. Εκκρεμούν όλες αυτές οι αιτήσεις. Τώρα, οι παλιοί, αυτοί που είχαν κάνει την αίτηση πριν, κατά κανόνα έχουν πάρει τις επικουρικές. Κατά κανόνα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε διαδοχική ασφάλιση, κυρίως εκείνες τις οποίες εμπλέκεται το ΤΕΟΣ ΤΕΑΙΕΚ, το Ταμείο των Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, που καθυστερεί πάρα πολύ να δώσει τα στοιχεία για να εκδοθούν. Μέχρι και 5 χρόνια καθυστερεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν καθυστερούν και αιτήσεις που έχουν γίνει από πριν. Εννοώ πριν από την 1η Γενάρη του 2015. Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε βεβαίως, παρακολουθούμε το θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.